Για χαρά. Για πάμε, έλα. Ναι. Καλό απόγευμα. Καλώς τον. Καλά που είσαι. Καλά. Θυμήθηκα ρε εσύ Γιώργο, τώρα δεν γυρίζουμε και πολύ πίσω, αλλά πέρσι δεν ήταν πρόπερσι που οριόταν να πούμε για τους δανεικούς και πάει λέγοντας, και εμείς μην ξεχνάμε ότι οι δανεικοί μας βάζανε συνήθως και γκολ και χάναμε, είτε από τον Πανιόνιο είτε από τον Ατρόμητο, το Καραμάνος και πάει λέγοντας. Λοιπόν δεν λέγανε αυτό ότι θα τα αλλάξουνε. Φέτος λοιπόν πάρε εσύ το Χουλτ με αγορά, πάρε εσύ δυο τον Κάτσα, δεν ξέρω τι. Ναι, αλλά δεν είναι δανεικός ο Χουλτ. Ναι, τον αγόρασε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάρε τον Κάτσε, παρόλο που είπαν ότι εμείς δεν θα πάρουμε παίχτη από τον Παναθηναϊκό, είτε θα δώσουμε, είτε θα κάνουμε, δεν θα αράνουμε. Άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Ο Κοντονής οριόταν ότι αυτό θα αλλάξει, θα σταματήσει με τους δανεικούς. Ακόμα χειρότερο έγινε. Αυτά τα αναφέρω τώρα γιατί ψιλοξεχνιόμαστε μερικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που έχει ξεκινήσει, που όντως είναι λίγο υπερβολικό, αλλά για μένα αυτό είναι υγιές. Δηλαδή, τώρα ανάβουν δύο καπνογόνα, λέει τιμωρία, ας πούμε, η ΑΕΚ, που θα μπορούσε να είναι και στον Ολυμπιακό, να είναι στον ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Εγώ θεωρώ καλώς ξεκίνησε αυτό. Και όπως ας πούμε στα ευρωπαϊκά μάτς, γιατί δεν τολμάμε κανείς μας όχι να ανάψει καπνογόνο ή να πετάξει να κάνει να ράνει. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή είναι σωστό αυτό και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Καλή αργά παρά ποτέ. Τώρα, μιλάνε τώρα ας πούμε οι φίλοι του ΠΑΟΚ για εκδίκαση. Ποια εκδίκαση λέει Γιώργο? Και μόνο που θα πει ο δικαστής ή η δικαστή είναι όποιος άνθρωπος, συνάνθρωπος είναι αυτός και δει μία φωτογραφία, το μηχανάκι να κρέμεται πίσω από το τέρμα, για μένα δεν πρέπει καν να μπει στη διαδικασία να ακρόασεις και μία... Πάρε τέλος, γεια σας, καληνύχτα, καλό απόγευμα. Μηχανάκι μέσα στο... Δηλαδή μας ξεφτυλίσαν σε όλη την Ευρώπη, να πούμε. Δηλαδή όλα τα έχουμε δει πια, αλλά αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Βάλε και εσύ ένα βαμπόρι. Ναι, σωστός, θα βάλω και εγώ ένα βαμπόρι. Λοιπόν... Θεωρώ δηλαδή ότι οι άνθρωποι τώρα είναι τουλάχιστον ανεκδίκητοι και τώρα ψάχνουν να βρουν αν χτύπησε, πώς χτύπησε, από πού έπεσε. Κοίταξε, να σου πω κάτι, επειδή το έχω βαρεθεί αυτό το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο Γιώργο. Εγώ θέλω να μιλήσω αγωνιστικά και να πω το εξής. Mm-hmm. Ότι είδα και τον ΠΑΟΚ και τη ΜΑΕΚ αυτές τις δύο μέρες τελευταίες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Μακράν. Γιώργο. Είδα και τη ΜΑΕΚ, άφησε να ολοκληρώσω. Ναι. Είδα και τη ΜΑΕΚ χθες, η οποία ήταν εμφανώς κουρασμένη, μπαϊλτισμένη θα έλεγα. Ναι. Είχε παίξει Πέμπτη στο Κίεβο, έπαιξε Δευτέρα μεγάλο παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε την Κυριακή, δεν έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ήταν πιο ξεκουράστος. Αλλά πέρα από αυτό, σπουδάζω και τις δύο ομάδες, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να ακούσεις τώρα και τη δική μου άποψη. Ναι, βεβαίως. Να τελειώσω, δεν είπα κάτι. Βλέπω ότι ο Λουτσέσκου μάλλον παίζει αυτό που έκανε ο Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό. Ανεβάζει την ομάδα πολύ ψηλά, πρεσάει στη σέντρα πολύ ψηλά και βάζει την αντίπαλη περιοχή 5 και 6 παίκτες. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν το κάνει καμιά ελληνική ομάδα. Το είχε κάνει ο Βαλβέρδε με τον Ολυμπιακό. Το θυμάμαι και το θυμάσαι. Και το θυμάται όλος ο κόσμος. Ο ΠΑΟ κάνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό κάνει πολλές ευκαιρίες και είναι και πιο εύκολο στον κόλλο από την ΑΕΚ. Εγώ τον είδα χθες στην ΑΕΚ, ξέρω, μπαϊλτισμένη στην κυριολεξία, λείπουν και παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι πιο φρέσκος, είναι πιο. Πολύ ρε παιδί μου. Λοιπόν, Γιώργο, ναι. Εγώ δεν θα κάνω τώρα το συνήγορο της ΑΕΚ, αλλά θα πω το εξής. Η Λάρισα χθες το μάτς το έπαιξε για θάνατο. Έπαιζε λες και έπαιζε τελικό κατηγορία. Ναι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Ο Πανιόνιος λοιπόν. Και ας έχω πολλούς φίλους. Τα είπα χθες, δεν είναι καμιά σχέση με τον περσινό Πανιόνιο. Ένα λεπτό. Σωστό και αυτό που λες εσύ. Αλλά το παιχνίδι ο Πανιόνιος, Γιώργο Γεωργίου, με τον ΠΑΟΚ δεν το έπαιξε ποτέ. Στο 3 λεπτό το στόπερ του Πανιόνιου δίνει την μπάλα στον πρίγκιπα που του λέει πάρε το. Όπως δεν το έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Ρε Γεωργίου, ας το μην μπερδεύεις τώρα τον Ολυμπιακό. Τώρα μην είσαι και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, λοιπόν, είδες, εγώ σκάζομαι και σε ακούμε προσοχή. Και εσύ με σπερτάρει συνέχεια και προσπαθεί να πούμε να με διαβάζει. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Πανιόνιος, λοιπόν, κύριε Γεωργίου, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν το έπαιξε ποτέ. Δεν κατέβηκε καν. Εντάξει. Τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσα. Σ' άκουσα με προσοχή. Η Λάρισα όμως το έπαιξε. Παρόλο που την κατακρεούργησε η διαιτησία, η ΑΕΚ κακώς τελείωσε το παιχνίδι. Ποιο, με τον πέναλτι το ανύπαρκτο. Ένα λεπτό. Το πέναλτι ήταν ανύπαρκτο και τέσσερις αποβολές είχε η ΑΕΚ, να ξέρεις, έτσι.
Η ΑΕΚ είχε 4 αποβολές. Εντάξει. Το πέναλτι. Τι δεν είχε. Το πέναλτι. Το σωστή έπαθε, λοιπόν. Όχι, ρε, όχι. Ρε. Το μάλιστα υπαρθό ή ανύπαρθο. Λοιπόν, το πέναλτι, κοίτα, Γιώργο, εγώ θα σου πω στα ίσα τώρα. Αν, το, αν ήταν 0-0 το σκορ και το έδινε στην ΑΕΚ, θα έλεγα ότι μπορούσε εύκολα και να μην το δώσει. Αλλά δεν ήταν, δεν ήταν ούτε Mars πέναλτι, ούτε πάλι αν δεν το έδινε, θα λέγαμε. Καλώς δεν το έδωσε. Λοιπόν, επειδή κάτι είπε. Ναι, ναι. Προηγουμένως, κάτι ναι. Είπε. Γιατί για τον Πανιόνι ότι δεν το παίξει το μάτς, ενώ η Λάρισα το παίξε. Ακριβώς. Μην ξεχνάς ότι πριν μια εβδομάδα έπαιξε και πάω Κλάρισα. Και την κολυνορτοποίησε τη Λάρισα. Ναι. Το μπολά. Άλλο παιχνίδι όμως, μέσα στην Τούμπα. Το μπολά. Γιατί, το μπολά. Γεωργίου, δηλαδή όταν θα παίξει τώρα αύριο μεθαύριο η Λάρισα με την ΑΕΚ, τι θα γίνει, το πιο πιθανό τι θα είναι. Εύκολα, δύσκολα πιστεύω θα προκριθεί η Άκη. Μα με το καλό, με το κακό. Όμως, είδαμε χτες δύο παιχνίδια, το ένα χτες, το άλλο προχτές, και είδαμε ότι μία ομάδα παίζανε να πούμε Μπόλεπ και Λόλεκ, και οι άλλοι κατεβήκαν και παίξανε για να μην χάσουν ποτέ. Το άκουσα αυτό. Θα ακούσει το δικό μου και να δώσει μια απάντηση για να πάμε στον επόμενο. Να πάμε στον επόμενο μια απάντηση. Και με κόντρα διαιτησία, ναι. Παραδέξει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο φρεσκαδούρα από την ΑΕΚ. Είναι φυσιολογικό αυτό, ρε Γεωργίου. Παραδέχεις ότι είναι πιο εύκολο στον γκολ. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι, όχι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γεωργίου. Έλα, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκουσα επίσημο, ένα εκ των επισήμων spokesman του Λιμανιού. Να του πω, καταρχάς, δεν θέλω, εγώ είμαι ΑΕΚ, το ξέρεις, δεν θέλω να δικαιολογήσω σε τίποτα την ομάδα χθες. Πραγματικά ο Πανιόνιος έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Δεν πιστεύω ότι έκανε καμία κόντρα ιδιαίτερη λόγω. Έπρεπε να παίξει για το καλύτερο που μπορούσε να κάνει και αν ήμουν ο παθός της Λάρισας, αυτό θα περίμενα να κάνει και η χθες η ομάδα μου. Όμως, όχι για να την ελαφρύνω τη θέση μας, θα πω ότι η ΑΕΚ ξέρουμε καλά ότι εδώ και αρκετό καιρό παίζει με 9 ελίπτες. Κάποιος βέβαια τις έχουμε συνηθίσει για πολύ καιρό, κάποιος κάνει στην πορεία. Από την άλλη μεριά και πάλι για να χωρίζει αυτό να δώσω ελαφρυντικά στιγμή, γιατί και οι δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο παίζανε, δεν ήταν γήπεδο αυτό για χθες αναγωνιστικό. Σωστό είναι αυτό. Ήταν τραγικό πράγμα. Σωστό είναι αυτό. Είναι τυχαίο που φύγανε από το γήπεδο δύο παίκτες με μυϊκό τραυματισμό. Ένα από την κάθε ομάδα και αυτό ενδεχομένως θα το πούμε και εμείς στη συνέχεια, μια και έχουμε πιο πολλούς στόχους να τα κυνηγάμε από τη Λάρισα. Από την άλλη μεριά, ο κ. Ζαχαριάδης θες. Και ποτέ δεν επικαλούμε τη διαιτησία και δεν θα δει, θα πω και θα δει. Δεν νομίζω ότι θα επικαλέσω για το πέμπτη. Είχε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πολύ ακριβό δίκαιο και στο δεύτερο μεταλλάχθηκε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Όταν η μπάλα άρχισε να καίει, το χάσε το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τον βοήθησαν οι πλαϊνοί. Αυτό δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο πήραζε το τυρί στη μέση και το κράταγε το πράγμα καλά. Και το σχολίασα και με αυτού που μαζί. Στο δεύτερο ημίχρονο γρήγορα έχασε τον έλεγχο και επέτρεψε να γίνονται τραμπουκάδες που είχαμε ξεχάσει να συνδώνουν στα γήπεδα. Γιατί μεταξύ των ποδοσφαιριστών δεν γίνονται τραμπουκάδες τέτοια μορφή. Σωστά. Αυτά που είδαν ποτέ κάτι πιασίματα από το λαιμό και κάτι τέτοιο. Όχι μόνο από το μυαλό, αλλά και από τους όρχες. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και να πω και κάτι αφού είπαμε τα αθλητικά. Θεωρώ ότι χθες κατέβασε ψυχή η Λάρισα, το ήθελε περισσότερο. Την βοήθησαν και οι καταστάσεις κάποια στιγμή τη βγήκαν. Εμείς χάνουμε κάτι γκολ από το Θεό, δηλαδή αυτός ο Μασούτ, ένας τόσο έμπειρος παίκτης, ρε Γιώργο. Επιτρέπεται να είναι τόσο νευρικός σε ένα παιχνίδι μέσα και να προκαλεί και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα νεύρα. Εγώ, αν ήμουν χθες ο Μανόλο, θα τον έρθω στο 46. Και είμαστε τυχεροί που δεν πήρε κόκκινη κάρτα. Προκλητικός σε αστείες στιγμές. Τι ρόπι να κάνει ο άλλος ένα φάουλ στη σέντρα, να πηγαίνει να μπαίνει μπροστά, να κάνει ηρωνικές χειρονομίες στο διαιτητή, να ηρωνεύεται τον αντίπαλο. Έτσι τώρα και να χάνει ο Χασογκόλης τα 3 μέτρα γκολ μόνος του. Δηλαδή, τρελαίνουμε. Άρα, του πέφτει βαριά η φανέλα. Δεν είναι ότι είναι παιδικός παίχτης. Την μπάλα την ξέρει και το βλέπω σε κάποιες ενέργειες και χαίρομαι. Αλλά δεν μπορεί να μας δώσει αυτό που θέλουμε τελικά. Και βέβαια, σου ξαναλέω και το κλείνω αυτό, 9 απουσίες. Είναι σημαντικό, Γιώργο, αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βγάλεις μια χρονιά με τόσες πολλές υποχρεώσεις, ταξίδια, μακρινά ιστορίες και αυτά, και να έχεις τόσο μεγάλες ελλείψεις από τον πάγκο σου βασικών παικτών. Γιατί εμάς μας έχουν πάθει ζημιά ο κορμός, έτσι. Όσοι παίρνουν το περιβραχιόνιο φεύγουν. Και να πω και κάτι έτσι για να κλείσουμε λίγο πιο εύθυμα. Τελευταία βρήκαμε καινούριο τρόπο αγωνιστικό, εξωγηπαιδικά βέβαια.
Έχουμε και τους ασθενείς μακράς νοσηλείας μετά τον Γκαρσία. Έχουμε και τον δικηγόρο ο οποίος θέσει σύχτη στο νοσοκομείο. Στο διαβαρκανικό πήγε. Ναι, ναι, δεν είχε πάει ταμιακή αυτός. Άκου τώρα. Την άλλη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ σήμερα ναι. Θα φάει τρεις αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Ή μάλλον μείον τρεις. Μείον τρεις. Θα κάνει έβεση. Μόλις πάνε να εκδικαστεί η έβεση, ξεταμπούνε. Μπόμπα τηλεφώνημα. Αναβάλλεται. Δηλαδή αυτές οι αποφάσεις πότε θα γίνουν, ρε. Μα και γι' αυτό το λόγο και θα κλείσω και θέλω πραγματικά έτσι αντικειμενικά, όχι για να μου κάνεις το χατήρι, να συμφωνήσεις ότι ας τελεστεί αυτή η αγωνιστική που είναι μεθαύριο, είναι δύο μέρες, αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα, να γίνει μια και αυτή είναι πολύ κοντά και να βγει μια απόφαση τη Δευτέρα το βράδυ ότι δίνουμε περιθώριο 10 ημερών, 15 ημερών, δεν ξέρω αυτό, δεν δοκιμάζω, εγώ δεν είμαι να το αποφασίσω, για να κλείσουν οι υποθέσεις. Οι δικαστικές, εφετεία, ιστορίες κλπ. Γιατί να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι θα γίνει η έφεση τώρα κατά της απόφασης του ΠΑΟΚ. Η έφεση, Γιώργο μου, η εφέτας επειδή είναι μια ειδική κατάσταση δικαστών, μπορεί να κάνει και 15 μέρες και 20 μέρες και ένα μήνα να θέλουν να μαζευτούν 3-4 υποθέσεις μαζί για να τις εκδικάσουν. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα θα είμαστε αίωλοι τελείως για το τι ακριβώς θα συμβεί και ποια θα είναι η βαθμολογία των ομάδων. Την επομένη είναι ντροπή και έσχος. Και βέβαια τώρα αυτό που κάνει χθες ο Ολυμπιακός ξαναδημιουργεί πάλι ένα καινούργιο δεδικασμένο. Πάει η ομάδα, λέει ο δικηγόρος μου, έχει πάει στο νοσοκομείο, γενικώς και αορίστος. Δηλαδή δεν έπαθε κάποιο καρδιολογικό επεισόδιο και τον πήγαμε εκτάκτος. Πήγε να κάνει ένα check-up. Άρα δεν κάνουμε σήμερα. Και σήμερα ο ίδιος δικηγόρος είναι στην υπόθεση του Ολυμπιακού που είναι η έφεση και πάλι θα αρχίσουν να βολεί. Για το θέμα αυτό, γιατί δεν θα είναι ο δικηγόρος πάρων, δηλαδή. Και σε ρησιόδα είναι, θα μάθω εγώ το να πω τι έγινε. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ. Καλά, Γιώργο, καλώς ήρθατε. Καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, γενναίος από Πράγα. Καλώς. Καταρχάς, λοιπόν, εγώ από την Κυριακή δεν έχω διαβάσει εφημερίδα, δεν έχω ακούσει ραδιόφωνο, τίποτα. Έχει ξενερώσει η ζωή μου. Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τα πρωταθλήματα. Αλλά αυτό που με έχει σαλτάρει περισσότερα απ' όλα είναι ότι σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό μετά από 20 χρόνια με το Στάνιο δεν θα πρέπει να το παίξουμε μέσα στα γήπεδα, αλλά για να γίνει ας πούμε ενός κακομαθημένου παιδιού το χατήρι θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Okay. Το μόνο που είδα στο YouTube, όχι παρακολουθώντας, τρέχοντας, είδα κάτι που είπες και ήθελα να σε συγχαρώ, ότι βγήκε ο Πάσαρης και είπε το Ροχάμι εγκληματία. Είσαι θεός, φίλε, πάνω σε αυτό το σχόλιο. Συνεχίζω λίγο. Για να δούμε την κοροϊδία του ποδοσφαίρου τώρα, επειδή άνοιξα σήμερα άνοιξα να δω κάτι, γιατί σου λέω το έχω πάρει. Εμείς δεν γίναμε πάω για τα πρωταθλήματα. Έχω τρελαθεί αυτό που έχει γίνει αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, σήμερα στην εκδίκαση, δικηγόρος του Ολυμπιακού, ξέρεις ποιος είναι? Ο Λίβας. Ο Αργύρης Ολυβάς, ναι. Ο Λίβας, Λίβας λέγεται. Προσωπικά. Άκουσε με. Κάποτε για τον Λίβα. Κάποτε για τον Λίβα. Ναι. Είχαμε γράψει από βουδιάκια. Εδώ ο Λίβας καίει τα Σπαρτά. Δεν είχα κάποιες ομάδες. Ο Αργύρης είναι γνωστός μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Έχουμε κάνει και παρέα. Είναι γνωστός σου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον έχεις κάνει παρέα. Θέλω να μου πεις που ήταν ο Λίβας από το 97 μέχρι το 2000. Γιατί εγώ με τον Λίβα έχω ταξιδέψει σε πολλές εκδρομές. Θύμισε το στον αέρα, μιας και είσαστε φίλοι και κάνεις παρέα. Ολυμπιακός. Ποιος ήταν ο εργοδότης του? Ολυμπιακός. Εργοδότης του, Όθωμας. Κάνεις, εδώ έχεις μπερδευτεί πολύ. Δούλευε επί Πατατούδη ο Λίβας στον ΠΑΟΚ και ήταν ο νομικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στις εκδρομές. Εγώ έχω πάει με τον Λίβα και στον Πύργο. Άκουσε με. Πανελλαδικός ΠΑΟΚ και στην Παναχαϊκή που είχαμε κερδίσει 1-4 με βροχή και ήταν μαζί μας ο Λίβας. Εντάξει, διασταύρωσέ το αυτό και βγες στον αέρα και πες μου λέω ψέματα. Πάμε παρακατήτσα. Ο Μαρινάκης έτσι μου θυμίζει αυτή την εποχή. Μου θυμίζει το γούμενο που έφερνε το Σίσιτς, το Μίσιτς και την κακιά πεθερά και του φταίγε ο Ολυμπιακός. Αντί να του φταίει το γεγονός ότι η ομάδα μας ήταν μπάχαλο. Και ένα παράδειγμα, μιας και σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα, το 95 είχε βγάλει η Hyundai ένα κουπέ, άμα το θυμάσαι που ήταν σαν Batmobile, το θυμάσαι? Ένα δίπορτο. Ναι. Το υπήρχε όμως και το RX7 και το RX8 που έγινε μετά που είχαν παρόμοιες καμπύλες. Άμα τα βλέπες αυτά από κάνα 500 μέτρα, 600, έλεγες δυο σπορ κόκκινα αμάξια.
Άμα αρχόσουν και τα κοίταγες από κοντά, θα έλεγες ότι το ένα βγάζει 95 άλογα, έβγαζε το Hyundai. Το άλλο έχει διπλό αυτή την τεχνολογία που έχει η Mazda, βγάζει 264. Το ένα τη βγαίνει 0% σε 7 δευτερόλεπτα, το άλλο σε 17. Το μόνο κοινό δηλαδή που έχουν αυτά τα δύο πράγματα είναι ότι είναι δύο κόκκινα αυτοκίνητα. Τίποτα άλλο. Αυτά ήθελα να πω, φίλε. Για καλά, φίλε. Που με άκουσες. Και τσέκαρε, σε παρακαλώ, αυτό για το Λίβα. Δηλαδή, στο λέω επειδή ήμουν εκεί, δεν είναι κάτι που μου έχουν μεταφέρει. Ένα κοντό, δεν είναι. Ναι, ναι, ο κοντό. Ναι, 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 ναι. Τον έχω μπροστά μου, σου λέω τώρα. Έγινε, ρε. Για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργο από Σύρο, Πανιόνιο. Γεια σου, Γιώργο. Ακούω του φίλου των αυτοαποκαλούμενων μεγάλων ομάδων να λένε ότι ο Πανιόνιο δεν βγήκε στο κήπεδο, δεν έπαιξε, δεν έκανε. Μήπως τον έχουν δει το Πανιόνιο τα 3-4 τελευταία παιχνίδια. Σέρνεται. Σέρνεται. Υπό το έδαφος παίζει. Όχι σέρνεται. Μα αυτό είπαστε ο Μπρίτανη προηγουμένως. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή όποτε χάνει μια μεγάλη ομάδα υπάρχουν χίλιες δυο δικαιολογίες ότι είτε κουρασμένοι, ο διαιτητής, ο έτσι ο αλλιώς. Και όταν χάνει ο Πανιόνιος, η Λάρισα ο ένας ο άλλος ανοίγει τα πόδια. Δηλαδή ο Πανιόνιος ή η Λάρισα ή οποιοδήποτε άλλος τι είναι. Μια ομαδάρα που μέσα έξω ξεσκίζει και ξαφνικά κάθεται και χάνει. Με τον Ολυμπιακό και με τον Αστέρα, ο καλύτερος παίκτης του Πανιωνίου ήταν ο Κότνικ. Και το ότι ήρθε εκεί με τον Αστέρα και έχασε... Α, μπράβο, γι' αυτό μάθω να πω. Γλίτωσε. Γλίτωσε από τον Αστέρα. Έτσι. Λοιπόν, καθόμαστε και λέμε τι. Εγώ όταν είδα το μάτς με τον Αστέρα, λέω θα πάμε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Αν πάμε με αυτά τα χάλια θα φάμε 5. Και είναι δυνατό να κάθονται να μου λένε ότι ο Πανιόνιος άνοιξε τα πόδια γιατί μπορούσε να παίξει καλύτερα. Αυτά κάνει η αρρώστια του μυαλού, αυτά κάνει... Ναι, αλλά πρέπει κάπου να ακουστούν και κάποια άλλα πράγματα. Όχι μόνο από τους άρρωστους. Το ξέρεις ότι ο Πανιόνιος παίζει όλο την περίοδο φέτος χωρίς σεντερφόρ ουσιαστικά. Τα δύο σεντερμπακ. Είναι, μην πω γιατί. Είναι πολύ απλό. Αναλογήσου, όχι εσύ, ο κόσμος. Ποιοι παίκτες έπαιζαν πέρυσι στον Πανιόνιο και δεν παίζουν. Σαφέστατα, ο κόσμος έχει μείνει στην καλή ομάδα της περσινής και νομίζει ότι το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Φέτος έχει φθήνουσα πορεία ο Πανιόνιος. Δικαιολογίες υπάρχουν. Ξεκίνησε 15 Ιουνίου προετοιμασία. Ποια ομάδα που έχει ξεκινήσει διαχρονικά τόσο γρήγορα προετοιμασία, τέτοια εποχή είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα. Για πες μου. Είναι τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες και ο προπονητής και η διοίκηση έχουν κάνει λάθη, αλλά δεν μπορούμε να κάθομαστε να λέμε τώρα ότι με τον ΠΑΟΚ να πούμε που ναι, έχει ανωδική πορεία ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μα έχουν νερό πόδια, να και στο κάτω-κάτω ας καθόταν ο Ολυμπιακός να έπαιζε. Πρέπει, να ήταν άκου, ο ΠΑΟΚ κουρασμένος. Πρέπει να είσαι πολύ ανέντιμος να μην παραδεχθείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει φρεσκαδούρα. Σαφέστατα. Πρέπει να είσαι πολύ ανέντιμος, παιδί μου. Είναι, ο ΠΑΟΚ, εγώ αυτό που βλέπω, είναι ότι σε κάθε παιχνίδι είναι και καλύτερο. Ναι, ναι. Έτσι. Πώς θα εγώ γίνει, τον είδα δηλαδή. Και με τη Λάρισα πρόσφατα. Με εξέπληξε. Εντάξει. Βγάζει αυτοματισμού στο γήπεδο, έχει τρεξίματα κτλ. Ο Πανιόνιος χωρίς το Σιώπη που ένα μήνα δεν παίζει είναι κομμένο στα δύο. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που βάζει στην αντίπαλη περιοχή 5 και 6 παίκτες. Σαφώς. Σαφώς. Και να πω και για το πέναλτι που είπες εχθές ότι ήταν ανύπαρκτο. Το γκολ της ΑΕΚ. Και δεν μιλάω για το offside που είναι ένα παπούτσι μπροστά και δεν φαίνεται, αλλά η σφαλιάρα που ρίχνει ο Μωράν, ο οποίος το κάνει και για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, έτσι. Και με τον Αντρόμητο το ίδιο έκανε και δεύτερη κόκκινη. Το πιο χτυπητό ήταν του Μασούντ. Τι μόνο του Μασούντ. Α, και του Βράνιες. Γιατί του Βράνιες πήγε να του κόψει το πόδι στα δύο. Ναι, πήγε, αλλά δεν τον ακούμπησε την μπάλα, πήρε μόνο έτσι. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Ναι. Κι εγώ. Πάμε. Καλησπέρα. Γιώργο Τάκη. Έλα πιο κοντά. Τώρα καλύτερα. Είμαι στον δρόμο και πάντα να μην ακούγεται πολύ καλά. Είναι καλύτερα τώρα. Πάρα πολύ βάθος η φωνή σου.
μακριά τώρα. Ναι, για λέγει, πάτε, θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσω και εγώ να μιλάω πιο δυνατά. Τίποτα, συμφωνώ και με τον Πανιόνιο για αυτά που είπε. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέει. Ο Πανιόνιος δεν έκατσε χθες, προχθές να πάει τα κόλλευση, έτσι την περιφέρεται στην τελευταία διαγωνιστική. Τώρα, όσον αφορά για την ομάδα μου, αυτός ο Μωράν, πραγματικά, δεν έχω καταλάβει γιατί. Ακούγομαι. Ναι, πολύ καλά. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του στο παιχνίδι. Είναι αμυντικό χαβ. Πάντως αμυντικό χαβ δεν μπορεί να παίξει. Δεν είναι, όχι. Είναι χαβ επιτελικό, ούτε αυτό είναι. Δεν έχω καταλάβει τι είναι. Πέραν των προβλημάτων που σωστά επισημάνεις και εσύ και το γνωρίζουμε, η κούραση, όλα αυτά, για πλέον αρχίζει και σε φουσκώνει. Έχει πάρα πολλές απώλειες και τραυματιών και όλα αυτά και νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Πανίνο θα είναι λίγο κρίσιμο. Ενώ αν μπορεί να δείξει ότι έστω και με αυτές τις απώλειες μπορεί την επόμενη αγωνιστική πάνω στο ΠΑΟ να είναι αξιόμαχη. Κοίταξε, τυχερή είναι η ΑΕΚ που παίζει την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Αυτό. Γιατί ο Πανιόνιος, όπως είπε ο προηγούμενος, είναι σε ευθύνουσα απορία. Ναι, βέβαια είναι και λίγο. Είναι λίγο, για μένα είναι λίγο πρόβα γενεράλε. Για το παιχνίδι. Ναι, ναι. Γιατί ο ΠΑΟ έρχεται καζωμένος, όπως είπε εσύ, είναι πολύ φρέσκος. Εμείς έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Η κούραση είναι πλέον εμφανή. Δεν ξέρω πώς θα τα αποδειχθεί η ομάδα και δεν έχουμε λύσει τον άξονα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο άξονα τη ΣΑΕΚ πέραν από το Σιμώες και ίσως τον Γαλανόπουλο, λέω ίσως γιατί ανασταλτικά λειτουργεί, αλλά επιτελικά έχει πρόβλημα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Είπα προηγουμένως για τους μέσους του ΠΑΟΚ. Εδώ αρέσει. Ο πιο ποιοτικός παίκτη του ΠΑΟΚ, ο Μπίσερβαντ, είναι στον πάγκο. Μια παιδί αλλαγή. Είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ, μακράν. Δηλαδή βλέπω ένα Πέλκα μεταμορφωμένο. Έτσι δεν είναι. Όντως. Βλέπω το Λιμιό, βλέπω πώς αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Πώς πρεσάουν ψηλά. Και να σου πω κάτι άλλο. Σε μια εβδομάδα η ΑΕΚ έδωσε δύο πολύ δύσκολα μάτς. Ένα στο Κίεβο και ένα στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καθόλου. Στο Κίεβο ήταν η ΑΕΚ που όλοι θέλουμε να είναι. Μπράβο. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Νομίζω όμως εκεί πέρα άδειασε. Οι αθλητές θέλουν να βλέπουν την ομάδα. Βεβαίως. Εκεί άδειασε. Εξατμίστηκε εκεί από δυνάμεις. Είναι και η απόλυση, ρε Γιώργο. Δηλαδή, έγινε βέβαια. Τη μία, ας πούμε, παίζει πώς το λένε, ο Σιμώες τραυματίζεται ξανά. Μετά παίζει ο Μπακάκης, τραυματίζεται ο Γκάλο. Ο Λόπεζ, ας πούμε, δηλαδή, και δεν βάζω, ας πούμε, το Μάνταλο και το Γιώχανσον, ο οποίος... Μόνιμες απουσίες. Ναι, ακριβώς, δεν υπάρχουν στην εξίσωση. Λέω τώρα για βασικούς. Κάτι άλλο. Εγώ είδα ότι ο Χούλντ ανασταλτικά δεν είναι εντάξει. Μιλάω για τώρα. Αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Δεν ξέρω στην πορεία αν βάσει απόδοση κτλ. Αλλά ανασταλτικά, σε αυτά μας που τον έχουμε δει, είναι ευάλωτος. Ισχύει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Καλή συνέχεια, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούς? Πολύ καλά. Είμαι ο Χόχη από την Γλυφάδα. Ναι. Δεν μπόρεσα να σε πάρω γιατί δεν έβγαζα γραμμή. Δύσκολα να βγάλω γραμμή. Πάμε. Και θα πω για την Τούμπα. Ναι. Σαν Ολυμπιακό εμένα δεν μου αρέσει αυτό που έγινε. Βέβαια έγινε ένα χτύπημα. Αλλά θέλω ο αγώνας να κερδίζεται μέσα στο γήπεδο. Καταλαβες. Κατάλαβα. Επίσης ότι όλη αυτή η ιστορία ίσως είναι μια εκδίκηση για τα περσινά με τον Πλατανιά. Νομίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το τράβηξε. Γιατί πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με την υπόθεση Πλατανιά και παραλίγο να το πάρουν και το ποτάθημα. Καταλαβες. Με ακούς? Από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τώρα τι γίνεται, ευνοήθηκε ο Τίγρης. Έτσι δεν είναι? Από σπόντα. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έγινε πιο τι έγινε, ο καλύτερος πελάτης της ΑΕΚ. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα του Ολυμπιακού τώρα, την ομάδα μου. Η ομάδα μου δεν βλέπετε, Γιώργη.
Συμφωνείς? Το έχουμε πει τόσες φορές. Ένα κέντρο το οποίο, ρε παιδί μου, και όπως λέει ο Γεωργίου, πες μου το κέντρο σου να σου πω τι ομάδα είσαι. Αυτό δεν είναι κέντρο, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα αργό, προβλέψιμο, με δίθεν κάθετες πάσες. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα ότι δεν θα παίξει ο Φορτούνης, όπως λέτε θα έπαιξε η Τούμπα, θα παίξει ο Φορτούνης η Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Επιτέλους θα παίξει ο Ολυμπιακός με 11. Ναι, και αυτό. Αλλά και ο Όφε, πολύ καλό τεχνίτη, αλλά και αυτό είναι αργό. Εντάξει, αυτό έχει και δικαιολογίες μου. Ήταν πολύ καιρό έξω. Ναι, εντάξει. Αλλά τι είναι κέντρο τώρα αυτό για Ολυμπιακό? Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βλέπω την ομάδα μου. Δεν μπορώ να τη δω, δηλαδή. Οπότε πάμε για τρίτη θέση. Και σαν Ολυμπιακός, εγώ θέλω να το πάρει ο Πάγο το πρωτάθλημα, γιατί έχει χαλάσει και πολλά λεφτά ο Ιβάν. Και ανάμεσα σε ΑΕΠ και σε ΠΑΟΚ θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Καλή συνέχεια. Για καλά. Πάμε, έλα φίλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Εδώ, για λέγε. Καλό μήνα, όχι καλή εβδομάδα, διορθώνω. Καλό μήνα. Λοιπόν, έχω δύο ενστάσεις, Γεωργίου. Πάμε να τσακούσουμε. Λοιπόν, σήμερα διαβάζω σε κάτι που έχεις πει και στο site. Ινιέστα και Τσάβη του ΠΑΟΚ. Βαλβέρδε ο Λουτσέσκου. Πρόσεξε, θα είμαι ο τελευταίος. Ακούγομαι καλά? Πολύ καλά ακούγεσαι. Λοιπόν, αλλά πριν συνεχίσεις, ναι. Γιατί πάει το μυαλό σου ότι εγώ λέω ότι ο Λουτσέσκου είμαι... Σε διαβάζω και... Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί λες, ναι. Ή μάλλον αφήνει να νοηθεί, πως εγώ εννοώ ότι, ναι, ο Λουτσέσκου είναι φάμενος του Βαλβέρδε. Είπα τίποτα τέτοιο εγώ? Όχι, απλά ο τρόπος που βλέπεις, το στυλ που στείλει την ομάδα. Ακριβώς. Γιατί τα διαβάζω εγώ, σε διαβάζω. Μα, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, άκουσε. Είναι έτσι. Είναι, καταρχήν, για να συνεχίσω, εγώ δεν θα ακυρώσω την ανωδική, πώς το λένε, το καλό ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Ναι. Κινδυνεύουμε από πολλά. Λοιπόν, δεν θα ακυρώσω την ανωδική πορεία του ΠΑΟΚ που παίζει και καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό το σύστημα που λες εσύ, που παρουσιάζει το Λουτσέσκου με το Βαλβέρδε, έγκυται και στον αντίπαλο, κύριε Γεωργίου. Έτσι, με ποιους έχουμε να παίξουμε, τι δυσκολίες έχει να μας βάλει ο αντίπαλος, με τι χαφ έχουμε να κάνουμε, με τι επιθετικούς του αντιπάλου. Μάλιστα. Είναι πολλά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Βαλβέρδε να πάει να παίξει το ίδιο σύστημα, ας πούμε, με την Bayern. Το ίδιο θα παίξει, αλλά θα είναι πιο μαζεμένος ο κόλλος του. Θα μαζευτεί, δεν όχι, όχι, το όχι, 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 όχι. Άκουσε με λίγο. Το παρεξήγησες. Εγώ δεν είπα Βαλβέρδε Μπαρτσελόνα. Εγώ είπα Βαλβέρδε Ολυμπιακό. Ναι, το στυλ. Το στυλ. Λοιπόν, δηλαδή στην Ελλάδα ο πρώτος που έφερε αυτό το στυλ ήταν ο Βαλβέρδε. Ναι, το γνωρίζουμε. Έτσι. Βλέπω ότι ο Λουτσέσκου το ξεσηκώνει αυτό. Επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, γιατί θα πεταχτούν και άλλοι και θα μας παρεξηγήσουν, ότι δεν ακυρώνω το καλό ποδόσφαιρο που παίζει αυτή την εποχή ο ΠΑΟΚ, έτσι να είμαι σαφής. Μάλιστα. Όπως επίσης εχθές υπόθηκε από εσένα, ναι, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο του Πανιόνιος ΠΑΟΚ, ναι. Κατάλαβα, λέει ο Γεωργίου, έναν από τους δύο λόγους που ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παίξει το παιχνίδι. Σωστό. Γιατί γελάς? Το είπα, ωραίο. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, στην Τούμπα, έτσι, στην Τούμπα θα κατέβαινε ο Πυρσός Δερβενακίου να αντιμετωπίσει ένα φρομαρισμένο ΠΑΟΚ. Αυτή την εποχή έναν καλό ΠΑΟΚ, το ξαναλέω τρίτη φορά, και θα κόλωνε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός και έλεγε πού πάμε να τους παίξουμε αυτούς. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει και εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος σε απίστευτες έδρες. Ναι, ποιος Ολυμπιακός όμως? Και αυτός ο φετινός. Ποιος Ολυμπιακός όμως? Και αυτός ο φετινός με τα χάλια, με την κακή εικόνα που έχει από εδώ και καιρό, έχει μονάδες που δεν κολώνουν. Και δεν επηρεάζονται από ατμόσφαιρες και από παρουσίες των αντιπάλων. Έχει μονάδες. Και σε ποια κατάσταση είναι αυτές οι μονάδες? Αυτό έμελε να το δούμε προχτές. Δεν γιατί δεν το έχουμε δει. Ναι, το έχουμε δει. Έχουμε πει ότι δεν έχουμε καλή εικόνα το τελευταίο καιρό. Έτσι. Αρκετό καιρό μάλλον. Λοιπόν, και θέλω να πω, για να κλείνοντας, κάτι. Επειδή την Κυριακή έχουμε ένα ντέρμπι. Έχουμε τη συνάντηση των δύο αιωνίων αντιπάλων. Ουδείς ασχολείται. Εσύ μπορεί να μην ασχολείσαι. Εγώ θέλω να πω λοιπόν σαν Ολυμπιακός ότι περιμένω τον αιώνιο αντίπαλο με σεβασμό. Δεν με απασχολούν τα προβλήματα του Παναθηναϊκού που έχει και περνάει ένα κακό φεγγάρι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει ο Ολυμπιακός και οι παίχτες του να δουν το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρά,
με σεβασμό στον αντίπαλο, εάν θέλουν να το πάρουν και αν θέλουν να κερδίσουν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Και, κλείνοντας, επειδή εχθές πήρε ένας καινούριος ακροατής στην εκπομπή σου, το παλικάρι, δεν ξέρω, νομίζω Γιώργος, λέγεται από Λονδίνο. Ναι. Νομίζω λέγεται Γιώργο, μπορεί να κάνω λάθος το όνομα. Τον είδα πολύ στεναχωρεμένο, με το δίκαιο του άνθρωπος, επειδή ξέρω ότι πιθανότατα θα ακούει, θα του πω κάτι. Φίλε μου από το Λονδίνο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο να στεναχωριέσαι, και εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εγώ έχω, φίλε μου, στεναχωρηθεί για ένα λόγο παραπάνω. Επειδή τον κύριο καθηγητή τον έχω γνωρίσει και δεν συγχωρώ τον εαυτό μου ότι έπεσα τόσο έξω στην εκτίμησή μου για αυτό το άτομο. Υπόθηκαν βαριές κουβέντες, υπόθηκαν χαρακτηρισμοί ακραίοι. Λοιπόν, πήρε μεγάλο πάσο, δεν φρεναρίστηκε. Όταν ξεφεύγουν, δηλαδή ας πούμε, εγώ ποτέ δεν έχω πει την ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχω πει τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ σκουπίδι. Μπορεί να έχω ειρωνευτεί, να είμαι υπερβολικό σε, ξέρω εγώ, σε μια κρίση. Μπορεί να κάνω. Ποτέ δεν χαρακτήρισα ούτε ομάδα, ούτε κυρίως ας πούμε άτομο. Έτσι, ή οφύλαθρο παδό κάποιες άλλες ομάδες. Έχουν όμως το δικαίωμα οι οποιοδήποτε να λένε τον Ολυμπιακό σκουπίδι. Εγκληματική οργάνωση. Αυτό το πράγμα, όπως υπόθηκε χθες, ας πούμε, και το σκουπίδι. Εκεί δεν παρεξηγείται ο κύριος καθηγητής. Όχι, γιατί αυτά αφορούν τον Ολυμπιακό. Ουδής όμως Ολυμπιακός, κατά τον κύριο καθηγητή και λειτουργών ως σύγχρονος λοχαγός της Βέρμαχτ, να λέει και μετεπιτάσεως να λέει στον παρουσιαστή: κόφτον, βγάλ τον, πέτα τον έξω, να μην ξαναβγεί. Λοιπόν, διότι αφορούν τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να μιλήσουμε για την ομάδα μας και τη στιγμή μάλιστα που δεν προσβάλλουμε. Μπορεί να είμαστε υπερβολικοί. Ορισμένες φορές υπάρχει, είναι και το στοιχείο του πειράγματος μεταξύ Ολυμπιακών, Παναθηναϊκού κλπ. Αυτό είναι και το αλατάκι της εκπομπής. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον γερμανοτραφή κύριο καθηγητή. Είναι η τελευταία φορά, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ με όλο τον σεβασμό, που ασχολείται με το όνομά μου. Έχω πάει πάσο, έχω σεβαστεί κάποια πράγματα. Δεν θέλω τέτοιες αντιπαλότητες, δεν μ' αρέσουν. Είναι η φύση του ατόμου, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Να περιοριστεί σε αυτά που θέλει να πει και ό,τι θέλει να πει, και αν μπορεί να μην ξανασχοληθεί με το όνομά μου. Αρκετά αυτή η κατάντια. Αρκετά αυτός ο ξεπεσμός. Και σου είπα και πάλι Γεωργίου, τα βάζω με τον εαυτό μου πώς έπεσα τόσο έξω στην εκτίμησή μου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστώ που με άκουσε, ζητάω συγγνώμη για το επιπροσωπικού. Σου εύχομαι να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Αλέξανδρος από Νέα Σμύρνη, Αγγλής. Έλα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, είδα το μάτς χθες. Να σου πω την αλήθεια, εγώ χάρηκα και για το πέναλτι που δώσανε στη Λάρισα και παρακάλαγα να το βάλουν, γιατί αν περνάγαμε από τη Λάρισα με αυτό το γκολ έτσι όπως πήγε και αρχίζαμε πάλι την κρίνια και τα λοιπά οι υπόλοιποι φίλαθλοι, δεν είναι. Εγώ σαν Αγγλής προσωπικά θέλω όλα τα μάτς να τα παίρνουμε σωστά. Δεν με ενδιαφέρει να τα παίρνουμε ούτε στα χαρτιά, ούτε με διευθυνσία, ούτε με τίποτα. Και άμα ο ΠΑΟΚ είναι όντως καλύτερος, μακάρι να το πάρουν το πρωτάθλημα αυτοί. Δεν θα το κάνουμε. Αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός δεν μας αρέσουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ομάδα θέλει, πιστεύω, ενίσχυση και στο επιθετικό τομέα. Είναι κουρασμένη. Έβλεπα έτσι για πλάκα στο YouTube τον αγώνα ΑΕΚ Απόλλων στο κύπελο το 7-1 και οι κάθετες πάσες, υποτίθεται το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Άς, είχε χαθεί η μπάλα, αδελφέ. Ορίστε. Είχε χαθεί η μπάλα. Μπράβο, μπράβο. Υποτίθεται το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, υπάρχει λιγότερο τεχνική και περισσότερη ταχύτητα. Σε αντίθεση αυτό το μάτς υπήρχε πάρα πολύ ταχύτητα και πάρα πολύ τεχνική. Δηλαδή, άμα δεις ένα μάτς τώρα του ελληνικού πρωταθλήματος με ένα μάτς του τότε, σου φαίνεται fast forward το τότε. Μου λείπει η κάθε την παλιά, μου λείπει παίκτες σαν τον Κετσπάγια και σαν τον Πατή που μπουκάρανε μέσα. Δηλαδή, είχα καιρό να δω μία φάση έκανε χτες ο Χριστοδουλόπουλος. Δεν είναι και το στυλ του παίκτη αυτό, εκεί το δοκάρι, ας πούμε, ναι. Δηλαδή, τέτοιες ενέργειες μου έχουν λείψει, ρε παιδί μου. Να μπει μέσα κάποιος να μπουκάρει, να πάρει μια πρωτοβουλία, μια ενέργεια. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι εντάξει, έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Σίγουρα θέλουμε ενίσχυση. Είμαι ευχαριστημένος γενικά για τα χάλια που ήμασταν πριν κάποια χρόνια. Έχει ανέβει σημαντικά η ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους. Γιατί σκεφτόμουν για τα μάτς που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό,
αν το καλώς σκεφτείς, γιατί ήμουν και στο γήπεδο και πανηγύρισα και τα λοιπά. Η καλύτερη ΑΕΚ της δεκαετίας, της τελευταίας δεκαετίας, κέρδισε το χειρότερο Ολυμπιακό της δεκαετίας. Οπότε, ας έχουμε λίγο υψηλότερους στόχους. Γεια χαρά, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, σε ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη. Έλα. Γιώργο. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέτρος από Λίουπολη. Ναι. Παναθηναϊκός και Αρίων, όπως είχαμε πει και πρόσφατα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είπες αγνώσεις, είπα ρομαντικός εγώ για τον τρόπο που βλέπουμε πλέον τον Παναθηναϊκό, που άλλαξε λιγάκι. Και έρχομαι αρχικά να ρωτήσω ότι έχει καταλάβει κανείς ότι είναι εβδομάδα ντέρμπι αυτή. Μα δεν είπα τον προηγούμενο στον Θεοδωμή και. Ναι, βλέπεις καθόλου, ας πούμε, πότε θυμάσαι εσύ πάλι, ακόμα και αδιάφορο να τα βαθμολογικά. Να παίζει τώρα, εγώ που έχω ζήσει να πούμε τόσα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και το ανάποδο. Και θυμάμαι τι γινόταν δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν. Πάνω αυτά τώρα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί και σύν τη άλλη. Δεν υπάρχει πλέον, δεν βλέπεις ότι. Οκ, okay, είναι ένα αποτέλεσμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, μιλώντας και με ένα φίλο, του λέω ότι δύο μάτς με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Και τώρα να το πάω και οπαδικά. Θέλω στο Φάληρο να μην χάσω. Ξεκάθαρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα και επειδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, αποτελεί ομάδα που θα κρίνει ίσως με τα αποτελέσματά του. Και τους τρεις. Ακριβώς. Θέλω να μην χάσω στο Φάληρο. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός, όχι για τίποτα άλλο. Για καμία άλλη αντιπαλότητα. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός δεν θέλω να χάσω το Φάληρο. Δηλαδή να διαμορφώσω ναι μεν κορυφή και να διαμορφώσω σωστά. Και από τα ματς που παίζει ο Παναθηναϊκός, αν και φέτος είναι καλύτερος εντός έδρας, πιο πολύ από όλα τα ντέρμπι φοβάμαι μόνο το εντός έδρας. Και όχι λόγω καλών σχέσεων που μπορεί να υποθέσουν κάποιοι, λόγω ποδοσφαίρου. Νομίζω μπορεί να χτυπήσεις Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όχι να. Δεν σου μπορεί να κερδίσεις. Χι. Να σου θυμίσω. Νομίζω κάτι. Ότι μπορείς, δεν μπορείς πάω. Έτσι πως παίζει. Άκουσε με. Σαν και σήμερα, ο Παναθηναϊκός μέσα στο Φάληρο, σούπερ αουτσάιντερ, σούπερ φαβορί Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 3-0. Σαν και σήμερα. Α, ναι, καλά. Λες με τα τέτοια, το πρόσφατο. Ναι, με τον Μπέρκ και τα λοιπά. Πράνιτ με κλπ. Σαν και σήμερα ήταν αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι καλά κι εγώ. Και κάποιοι είχαν γίνει πλούσιοι στο στοίχημα. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεσαι. Εδώ, για λέγε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω. Ο Σαββίδης είναι από το 2012 στο ΠΑΟΚ, 6 χρόνια. Ναι. Έχει φάει μείον 15 βαθμούς, 18 και κλεισμένο το θηρόν με τα ευρωπαϊκά. Πρώτον. Δεύτερον, βάζεις γιατρό του αγώνα υπάλληλος. Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται. Και ο ΚΑΠ λέει μείον 3. Αυτό για μένα σημαίνει ανοργάνωτη διοικητικά ομάδα. Το ανοργάνωτη διοικητικά ομάδα. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα φέτος. Καλή ομάδα, αλλά ποδοσφαιρικά έχει καλή ομάδα. Του δόθηκε ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα. Σπρώχνοντας η διαιτησία φανερά και η κυβέρνηση από διάφορα πόστα και ενέργειες που κάνει. Εντάξει, μάλλον πάει γι' αυτό λοιπόν. Που είπανε ότι δεν πήγε χθες ο Ολυμπιακός να εκδικάσει την υπόθεση. Ναι. Δεν πήγε ο Λίβας. Δεν πήγε ο Λίβας, δεν πήγε και ο Δημαρκόπουλος. Το διάβασα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το μείον 3 που κινδυνεύει. Κινδυνεύει και το μείον 3 για τις συμπλοκές που γίνανε με την αστυνομία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε συμπλοκές με την αστυνομία. Έφαγε μείον 3. Δίκαιος. Δίκαια. Έφαγε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για μένα το έκανε αυτό τακτικά για να δούμε τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ. Θα φάει και τις μείον 3 και τις συμπλοκές. Γιατί άμα δεν φάσει τις μείον 3, μετά δεν μπορεί το Ολυμπιακό στην έφεση να μην το εξαλείψει που δίκαια τις έφαγε. Θα λέω δίκαια. Δεν μπορεί μετά να το εξαλείψει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός για μένα τακτικά το πήγε το θέμα. Όσο για τον Καγκάτσι, καλά βρίσκουν οι άλλοι εκεί πέρα, σαϊδάρι, όλοι αυτοί κάτι. Ο άλλος ο Σλοβάκος, καλά, αυτός έχει κάθε χρονιά τιμωρείται αυτός. Αυτός είναι ριστικός τελείως. Βρίζει επόπτες, τέταρτους, αυτά ο Μίχελς. Καλά, ο Γκαγκάτσης ο γιος, δεν ξέρετε, ο πατέρας του έχει φάει πατεσπάνια τον Ολυμπιακό.
Και λέει, μην βγείτε έξω, λέει, τώρα, στον τροποδόν. Τώρα όμως το είπατε σπάνιο ο ίδιος από τον Σαββίδη. Άκου, Γιώργο. Το είπατε σπάνιο του Σαββίδη. Άκου. Ο πατέρας του, αυτό που θα σου πω είναι αλήθεια, τώρα δεν είναι μεταφορικό, πήγε με Βέσπα. Οπότε το ραντεβού που πήγε στα γραφεία του Ολυμπιακού να δει το κόκαλι, πήγε με Βέσπα. Και έφυγε με πολλά εκατομμύρια, με μεγάλη περιουσία και με πολλές γνωριμίες. Και αν είναι ο γιος του εκεί πέρα, είναι τον πατέρα του. Σου είπα, ο πατέρας του ξεκίνησε και το βοήθησε ο Ολυμπιακός. Ο πατέρας του είναι ο καλύτερος μαθητής του Θωμά, ο πατέρας. Ναι, το ξέρω. Και γι' αυτό τον έστειλε στο κόκαλι. Εντάξει. Σου είπα, πήγε με Βέσπα, αλήθεια. Το άτομο που το πήγε άλλο άτομο με Βέσπα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά ο γιος εκεί που έφτασε, έφτασε τον πατέρα του. Και ο πατέρας του βοήθησε ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός τον ανέδειξε, δεν τον ήξερε κανένας. Όσο για το αυτό που έλεγε ότι. Ότι ειδοποίησε ο Γκαγκάτσης το κόκαλι, το κόκαλι δεν ειδοποίησε κανένας Γκαγκάτσης. Το κόκαλι το ειδοποίησε πρόεδρος Super League τότε με τον Βάκνερ. Ο Βάκνερ είχε πάει και είχε κάνει προπόνηση και ήταν να υπογράψει άλλη ομάδα. Επειδή ο πρόεδρος αυτός όμως είναι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και είναι μεγάλος ζάτος, το ήξερε ότι ο Βάκνερ δεν έχει δικαίωμα και τον έδειξε ότι ήταν καλός παίκτης ο Βάκνερ, ήταν και διεθνής. Αυτός ειδοποίησε το κόκαλι. Γιώργη, ρώτησε το Θωμά το φίλο σου και α το πει. Ποιο λες τον κουμποντί. Α, μπράβο. Με ποιον μιλάς τώρα, ξέρεις. Εντάξει, αυτός δεν έχει. Ο Κομπότσια που το έχει μάθει αυτό, ξέρεις. Ε? Ο Κομπότσια που το έχει μάθει αυτό. Εγώ δεν ξέρω που το έχει μάθει ο Κομπότσια, εγώ ξέρω ποιος εδώ πίσω το κόκκαλι. Τώρα δεν ο Κομπότσια δεν το ξέρω ότι είναι εδώ πίσω, ξέρω αυτό, ότι ο Κομπότσια. Και ένας άλλος πρόεδρος τον πήρε. Αλλά ο Κομπότσια δεν το ξέρει σίγουρα αυτό. Λοιπόν, όσο για ένα ακροατή από την Αμερική που λέει ότι ο Θοδωρίδης πήρε την ομάδα και έφυγε, λέμε κουστιά και τέτοια, άκουγα στο Γιώργη κάποια στιγμή αυτό θα γινόταν. Όταν μια φορά. Σε αφήνει για να μην μηδενιστείς το κύπελο. Μετά τους κυνηγάς, δεν μπαίνει τον κόλλο, ευτυχώς τότε θα τους πάλι. Αυτό κάποια στιγμή θα γινόταν, Γιώργη, κάποιος σας το κάνει. Γιατί έχει παραγίνει το κάκο. Που λέει το κάνει που σκιά, δεν έκανε. Θα δωρίζει δεν καταγίνει αυτού του χαρακτήρα. Ο Ροίς δεν είναι φύσας. Λοιπόν, έγινε να προλάβουμε και στον άλλο, δεν προλάβω εσύ. Όχι, ας πω μισό λεπτό. Ο Σπανός όταν πήγε ο Παναγιακός φέτος, ξέρεις τι, είπε στα αποδυτήρια. Πού είναι ο Ρουφιάνος, τον φέρατε για το Θοδωρίδη. Ροίς, εγώ δεν συμφωνώ με τον Θοδωρίδη αυτά που λέει. Θα είμαστε εξηγημένοι. Αλλά Ρουφιάνο δεν τρέχουν επί το Θοδωρίδη. Κάτι παράγοντα σαν αυτού τη ομάδα αυτού λένε. Όπω και ο Αλαφούζο που κάρφωνε τα Γιάννα στην ΕΦΑ και μετά τον Ολυμπιακό. Αυτοί συνήθω έχουν του Ρουφιάνου. Γι' αυτό πήγανε κατά διαβόλη ομάδε. Ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, Χωρικέ. Πάμε γρήγορα. Έλα. Χωρικέ. Σε ακούμε. Έλα μου. Ανδρέα από Πάτρα, ρε. Έλα, ρε. Έφυγε ο επιστήθιο ο φίλο σου, ο Αλέξης, και πάμε πάρα πολύ καλά. Πες μου, για να σε αποσυντονίσω από Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕ και τα λοιπά, τι βλέπεις για Β' Εθνική. Όπως έχει πάει το πράγμα τώρα, ναι. Νομίζω ότι στο τέλος δεν θα ανέβεις. Δεν θα ανέβω. Γιατί όμως το λες αυτό ρε Γιώργη. Γιατί να σου πω κάτι, σου έχω εμπιστοσύνη, πέρυσι έλεγες Άρης δεν ανεβαίνει, Όφη δεν ανεβαίνει, θα ανέβει Απόλλωνας και Λαμία. Και όντως ανεβήκανε. Γιατί όμως το λες αυτό. Άκουσε. Πέρυσι ναι, ενδιαφερόμουν περισσότερο για τη Β' Εθνική και την παρακολουθούσα και έκανα ρεπορτάζ περισσότερο γιατί ήταν Απόλλωνα. Ακριβώς. Ξέρω ότι είσαι Απολλωνιστής. Φέτος δεν την παρακολουθώ τόσο πολύ την Β' Εθνική, ούτε ασχολούμαι πολύ μαζί της. Όμως τα πράγματα δείχνουν από τη στιγμή που η Παρχαϊκή θεωρεί το φαβορή στην άνοδο μαζί με τον Άρη και κατάφερε Όφη, κοινέπιασε και την πέρασε. Ναι. Όφη όμως των οικονομικών προβλημάτων. Βεβαίως. Πού βρήκαν τα λεφτά, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Γιατί σε γατώνει, αυτό το λέω. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείς. Όχι. Η Παρχαϊκή είναι νοικοκυριμένο σωματείο, το ξέρω. Ναι. Έχω φίλο εκεί μέσα που ναι. Τα λέει. Αχα. Λεφτά υπάρχουν, νοικοκυριό υπάρχει και ξαφνικά ναι. Βλέπω έναν Όφη. Και κάνα ντεμαράζ. Τρομερό, ρε παιδί μου. Ένα περίεργο πράγμα. Από τα Χριστούγεννα και μετά φέρανε δύο ξένους και έγινε ο πανικός. Και κατευθείαν ο Όφη βγήκε εκεί που χρώσταγε και βγήκε και. Έχει αυτό, το μικρινικά να πούμε που σκοράρει συνέχεια. Ναι. Το Μαυρούκο. Το Μάνολιο. Ναι. Τέλος πάντων. Έγινε, ρε. Λοιπόν, να σου πω κάτι, κάτσε, περίμενε. Ναι. Πριν κλείσουμε. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι, το Roadhouse Blues, στις δύο φιλαράκια που με πάνε και με φέρνουν. Το Μασελίνιο και το Διατριβιστή. Για καλά, φίλε. Για καλά, ρε. Έλα, μου πάει, για. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Έλα, φίλε μου. Έλα, ρε Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς τον.
Τι έγινε? Εδώ, για λέγε. Να σου πω να πω τη δική μου εκδοχή για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Αυτός που πέταξε το ρολό ήταν από τις θέσεις των επισήμων, που μπαίνεις μόνο με πρόσκληση ή με ακριβό ρυθμισμένο εισιτήριο. Είναι ο καλύτερα φυλασσόμενος χώρος του γηπέδου και όμως ένας φυλάτος μπόρεσε, χωρίς να τον εμποδίσει κανένας, να πετάξει ένα ρολό στον προπονητή του Ολυμπιακού. Σωστά. Και από την Κυριακή μέχρι σήμερα έχουν βουήξει όλες οι εκπομπές με δύο θέματα. Με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Έχουν σχέση αυτά τα δύο θέματα? Είναι διαφορετικά? Είναι ένα ενιαίο σχέδιο από πληροφόρηση της κοινής γνώμης? Και θα σου πω γιατί. Στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό πρόεδρος είναι ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης. Και οι δύο ελέγχονται από τους Ρώσους ολιγάρχες. Αυτοί οι δύο έχουν ταχθεί υπέρ δύο πολιτικών σχηματισμών, ο Μαρινάκης της Νέας Δημοκρατίας, την οποία χρηματοδοτεί, και ο Σαββίδης με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ γίνεται όλος αυτός ο χαμός και σε εκπομπές χειραγωγημένοι φίλαθλοι και πολίτες μιλάνε για την Οβάτση και για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, τι ψηφίζετε Γιώργο στις 28 Φεβρουαρίου το βράδυ μεσάνυχτα? Η εκχώρηση των πετρελαίων όλης της Δυτικής Ελλάδας, όλου του Ιωνίου, σε τρεις εταιρείες. Στην Total, στα Ελληνικά Πετρέλαια και στην Edison. 12 οικόπεδα τίγκα στο πετρελαίο, τίγκα, παραδίδονται σε ξένους με μια σύμβαση που κανείς ποτέ δεν έχει δει. Και με τι ασχολείται ο κόσμος? Με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και με την Οβάρτης. Και θα σου λύσω και μια απορία, γιατί κάποια στιγμή είπες, μα τον Κουβέλη. Ο Κουβέλης είναι ιδιοκτήτης του κτηρίου. Δεν είπα μα τον Κουβέλη, είπα ο στόχος επετεύχθη. Ναι, ο Κουβέλης είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Που τον έχει μεταβιβάσει ο Αλαβάνος. Ο Αλαβάνος είχε στενές σχέσεις με τον πατέρα Τσίπρα. Υπάρχει διαπλοκή Τσίπρα-Κουβέλη. Ου, πολύ που θα λέει και η Ζωή Λάσκαρη. Καλέ μου για αγαπημένε φίλε, καλό Σαββατοκύριακο, μπορεί να σε δω στα Πετράλωνα. Έλα την Κυριακή της ώρας, ευχαριστώ πολύ. Έλα ρε φίλε. Για χαρά, για χαρά. Ναι. Ναι κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Ω, καλώς κύριε Γαβίδη. Καλησπέρα, βλέπουμε ήρθε όλη η παρέα από χθες. Όλη η παρέα. Υπενθυμίζω ότι εγώ μίλησα δύο φορές μόνο. Προχθές και πριν από κανένα μήνα. Μέσα στους τέσσερις τελευταίους μήνες, γιατί γίνεται αυτό το κακό κύριε Γιώργο, διαρωτηθήκατε? Γιατί όλος αυτός ο εσμός ενοχλήθηκε. Εγώ δεν είπα τη λέξη, μάλλον δεν καταλαβαίνουν. Δεν είπα τη λέξη σκουπίδι ούτε σκύβαλο, είπα τη λέξη φαγέδαινα. Ο οποίος είναι εκ του έφαγων, ο Χριστός δεύτερος του εστίο, όχι του τρόπου. Τους πείραξε η λέξη τόσο επιπόλαιοι είναι, μένουν στις λέξεις, δεν πάνε στο περιεχόμενο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, με ακούγεται κύριε Γιώργο? Πολύ καλά σε ακούω. Πολύ καλά. Είπες ναι. Όμως, είπες τη λέξη καρκινώματα. Μα φαγέδαινα είναι ένα έλκος, καρκινώδες. Εντάξει, κοίταξε, τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν χρειάζεται για κάποιους. Για κανέναν. Εσύ δηλαδή, βγαίνεις, μιλάς. Δεν καταλαβαίνω τι προσέβαλε όρος. Μα όταν σε πει ο άλλος καρκίνωμα, τι θα πείσει? Κύριε Γιώργο μου, το 11. Για τους δικούς του λόγους. Ναι. Άσχετα αν είναι σωστοί ή όχι οι λόγοι. Ναι. Σε μπει κάπως καρκίνωμα. Όχι, πραγματικά δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι κοινή συνείδηση. Δηλαδή εσύ δεν θα παρεξηγήσω. Ας σου πω εγώ καρκίνωμα. Δεν θα παρεξηγηθείς. Όχι, αν έχω κάνει αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα 20 χρόνια. Και αυτοί μιλούνε. Δεν θα πεις καρκίνωμα. Μίλα, χάνεις το δίκιο σου. Αν έχεις δίκιο, το χάνεις. Εγώ νομίζω ότι είναι ελαφρώδια. Τέλος πάντων. Καλά. Φαίνεται ότι πολλοί ο Έλληνες είναι ονοματοκράτης. Μένει στα ονόματα. Είναι η χειρότερη πλευρά του εμπειρισμού. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω το. Εντάξει. Σωστά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να το μειώσουμε. Ναι, εντάξει. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου. Έχεις τον τρόπο, έχεις την τεχνική, έχεις τα επιχειρήματα. Δεν χρειάζεται να προσβάλλεις τον άλλον. Τους προσέβαλα δηλαδή με αυτό που είπα. Εντάξει, δεν προσπαθώ να το καταλάβω κύριε Γιώργο μου. Μάλιστα. Διότι μια ομάδα η οποία τα 29 χρόνια έχει πάρει 19 πρωταθλήματα, δεν υπάρχει ούτε στον Γκίνες.
Τα έχουμε πει, τα έχουν πει, ας μην τα λέω. Ναι, για συνέχισε. Τι είπατε? Για συνέχισε. Κύριε Γιώργο, κάποιος μιλάει από πίσω. Ακούγεσαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, είπες ότι μια ομάδα που έχει πάρει 18 πρωταθλήματα στα 21. Ναι, λοιπόν. Αυτό είναι ρεκόρ Γκίνες, δεν είναι για μεγάλες χώρες. Μάλιστα. Παρακάτω. Ναι, τι θέλετε, αμφισβητείτε αυτό που λέω. Καθόλου. Εντάξει, δεν μπορείς όμως να πεις το Θόδωρα Φερρυπίν, τον οποίο γνωρίζεις, κάνει παρέα, πει από τι κλασί μαζί του, να τον λες καρκίνωμα. Δεν γίνεται καρκίνωμα. Δεν λέω το Θόδωρα καρκίνωμα, λέω ότι αυτή τη διοίκηση, αυτή την ομάδα, την οποία ακολουθούν οι άλλοι ως στρατός ή ως δικηγόροι. Αυτό είπα. Δεν είπα Θόδωρο είσαι έτσι. Αλλά για το Θόδωρο, φυσικά, μπορεί να πω, ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ ανάγκη να βγει. Καλώς να βγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μου λέτε κύριε Γιώργο, δεν θα μιλήσω για το Θόδωρο, εγώ θα μιλήσω το Μοιράκιον, το Εξαγγείας. Και μου πείτε ότι Βρύσο δεν είναι η Βρύς, το Μοιράκιον και ο Μοίρακ. Μα χρειάζεται τι χαρακτηρισμοί. Μα πείτε... το Μοιράκιον είναι ο νέος. Είναι ο νέος, πες, μην εντυπωσιάσεις τώρα με τις λέξεις. Πες, θέλω να μιλήσω για αυτό το Ολυμπιακό που ζει στο Λονδίνο. Κατανοητό σας έχει πάλι. Ωραία! Δεν θα χρησιμοποιήσω. Αυτή μου έρχεται αμέσως η λέξη. Δεν θα κάνω. Θα κάνω λογικός. Τι είμαι, σε δικαστήριο ή στη Βουλή. Για το Θεό μιλάω. Έλα, γρήγορα μου. Πάμε. Ναι, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για τον κύριο Γκούρου αυτόν, του Ολυμπιακού. Είναι ανάγκη να βγαίνει. Έχει ανάγκη. Δεν μπορεί να μην βγει ο άνθρωπο. Για ποιον λες τώρα. Για τον Θόδωρο μιλάω. Ναι. Γιατί για τον άλλο τον Πρίταν την απόφαση, τον βγαίνει κάθε μέρα ούτως ή άλλως δεν υπάρχει. Παίζουμε καρπαζές, είμαστε φιλαράκια. Εντάξει. Λοιπόν, και βγαίνει κάθε. Παντός, ως εκ περίσσου, κύριε Γιώργο, επειδή τώρα με τα σημερινά μέσα ξέρουμε κάθε ομάδα πόση κατοχή έχει, ας δείτε πόσο απασχολεί ο Πρίτανης. Έτσι, ας δείτε και μετά οι υπόλοιποι όλοι. Μ' ακούτε, κύριε Γιώργο? Ναι, ακούω. Μια άλλη φωνή, γι' αυτό σας λέω. Ακούω. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω, πότε ο Θόδωρος, ο οποίος, δεν είναι σοβαρό αυτό, ανεδείχθη στην εκπομπή με το όνομα Ολυμπιακός, δεν είναι σοβαρό, δεν το κάνει κανείς άλλος. Εν πάση περιπτώσει, το παίρνω αυτό, δεν είναι σοβαρό. Και δείχνει μάλιστα... Το γράφει ο τηλεφωνικός κατάλογος στο όνομα Ολυμπιακός. Ναι, βέβαια, μα εγώ το είπα για να το σταματήσει κάποια στιγμή. Όταν έγινε γνωστός το σταμάτη. Δεν μου λέτε, κύριε Γιώργο, πότε ο Θόδωρος έκανε μία σωστή κριτική πέραν από το ότι ναι, φέτος δεν έχουμε ομάδα. Και αυτό, μέχρι εκεί. Ή συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Το έχει πει. Το έχει πει. Ναι, βεβαίως τα έχει πει. Μέχρι εκεί. Αλλά δεν τολμούμε να κριτικάρουμε τη διοίκηση. Γι' αυτό δεν βγαίνουν και οι άλλοι, οι εμβόλυμοι. Γιατί δεν βγαίνουν, διότι οι μεταπολίτες, διότι πρέπει να κατηγορήσουν τη διοίκηση και τις μεταγραφές. Ο Θόδωρος ήταν εκείνος ο οποίος έλεγε, θέλω δηλαδή μια ειλικρίνεια και μια εντυμότητα, κύριε Γιώργο. Εμείς θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Εμείς οι Ολυμπιακοί. Εμείς έχουμε τον τρόπο. Εμείς θα γίνουν οι μεταγραφές. Δεν είπε ποτέ όμως ότι οι μεταγραφές ήταν λάθος. Λίγο του τα. Δηλαδή του τα παίρνετε με συγγένεια όλων αυτών. Ότι φταίει η διοίκηση. Ότι τους κοροϊδεύει η διοίκηση. Εδώ και χρόνια από την εποχή του Κόκκαλη γίνεται αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι κανένα. Εμείς κανείς, ότι είμαι και εγώ κανένα όργανο κανένας. Και αυτό θα είναι η μεγαλύτερη πλάνη χείρων της πρώτης. Ας το αφήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ορισμένα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτός ο φανατισμός, κύριε Γιώργο, και το έχω τονίσει υποδεικνύων και το Θόδωρο, ο φανατισμός, ο φατριασμός που γίνεται με το ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι, είναι όχι πατριωτισμός, είναι το αντίθετο ακριβώς. Είναι γενιτσαρισμός. Είναι διχασμός του έθνους. Πλέον ο διχασμός που έχουν ταυτιστεί και πολιτική με ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και θα έπρεπε να πει, ελάτε ρε παιδιά όλοι μαζί, ελάτε όλοι μαζί και όποιος το πάρει. Δεν το άκουσα εγώ μια φορά από αυτούς. Γι' αυτό κάνω έτσι, κύριε Γιώργο, διότι έχουν όλοι παιδάκια και έχουν αγγελούδια και τα αγγελούδια αυτά θα γίνουν μεθαύριο και φασίστες και ακροδεξιοί και όπως γίνονται και ξέρουμε και θα γίνουν και ακραίοι το οπαδί ένθεν και ένθεν. Γι' αυτό τα λέω αυτά εγώ, γιατί τα λέω. Είναι το μοναδικό μου κίνητρο, να το ξέρετε αυτό. Το
Τώρα, όσο να πω τον άλλο, επανέρχομαι στον άλλο. Μ' ακούτε κύριε Γιώργο, δύο λεπτά. Σε παρακαλώ, όχι δύο λεπτά, ένα λεπτό μόνο. Μα ένα λεπτό δεν πρόλαβα. Δεν ο άλλο είναι προπετής, έτσι. Βγαίνει, είναι από τους καινούριους και θα τον έχετε πολύ παρέα. Έτσι. Λοιπόν, ένα ανακαλώ και δέχομαι. Νομίζω ότι είναι της αριστοκρατικής τάξης του Προέδρου κλπ. Δεν είναι το παιδί μου, είπε ότι είναι, μας είπε και το πιστεύω, δεν έχω λόγο να το πιστεύω, ότι εργάζεται σκληρά κλπ. Καλώς, εκείνο το ανακαλώ. Τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία θέση. Πρώτα, εγώ δεν είπα αυτόν ότι είναι φασουλής. Φασουλής ξέρετε ποιον είπα. Εκείνον που βγαίνει εν χορδές και οργάνης και σαν να χορεύει. Δεν ξέρω τι, ξέρετε ποιον λέω. Τώρα τελευταία. Γιώργο και λοιπά. Και νομίζω ότι χώρε. Δεν είπα αυτόν. Εκείνος όμως θα μας διασκέδαζε. Θα μας έδινε γέλιο. Τούτος εδώ είναι λυπηρός. Γιατί είναι νέο παιδί και εργάζεται και τι κάνει. Υποστηρίζει αυτούς τους μεγιστάνες που είναι από πίσω. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι υφλωμένοι από το πάθος. Επίσης κύριε Γιώργο, θέλω να πω γιατί προκαλεί. Θα εκβιάσει. Θα με εκβιάσει, θα με απειλήσει. Θα μονομαχήσουμε με τι, με πιστόλες ή με ξύφι. Να μην τα λέει αυτά, το παρακαλώ, να τα αφήσει κατά μέρος. Και πέραν τούτου, ό,τι είπα για τον Ολυμπιακό, τα οποία τα έχω πει από το 11 και φαίνεται ορισμένους ενοχλούν, μεταξύ των οποίων κι άλλων ένα παρήγικα κύριο από το Περιστέρι. Και με εκείνον έχουμε, είμαστε στην ανακείμενη, έχουμε συμπάγει. Έτσι, ωραία, γιατί κάνουν έτσι. Που τους είπα ότι έχουν μια πλήρη αποτυχία στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτό δεν το δέχονται. Αυτό είπα. Είπα και το λέω και πάλι. Αυτό δεν είναι success story στην Ευρώπη. Είναι failure story. Όσον αφορά το εξωτερικό κύριε Γιώργο, πιστεύω ακραδάντως ότι είναι ιστορία αποτυχίας. Δεν μιλούμε για τα πουλ. Σύστημα όλους με όλους. Μιλούμε για εκείνους οι οποίοι θα αποκριθούν. Και θέλω να πω Ολυμπιακός επίσης να του πω του κυρίου αυτού από την Αγγλία ότι, στο Μιράτιον εννοώ, δηλαδή μην με σηκώνει μιλάω σε άλλον, ότι ουδέποτε Ολυμπιακός απέκλεισε αγγλική ομάδα, μόνο μία Βρετανική προς μεγάλη μου χαρά, πολύ παλιά, το 1974 το Σεπτέμβριο με το μεγάλο Βελικάρι Κρυπτικόπουλο Σταυρό που να μην τους πούμε τώρα όλους, που κέρδισε τη Σέλτικ, ήταν η δυνατή, 1-1 και 2-0. Ήταν η μόνη περίπτωση που νίκησε η Βρετανική, δεν έχει ξανακερδίσει η Βρετανική ομάδα. Τώρα, αν είναι γνωστός, βεβαίως είναι γνωστός ο Ολυμπιακός, διότι είναι η μόνη ομάδα που πάει στο Champions League τα τελευταία χρόνια. Αλλά για τις αποτυχίες. Μόνο για τις αποτυχίες. Πήραν ένα βαθμό φέτος και πανηγυρίζουν. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι κύριε Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Δευτερόλεπτο. Εξωτερικός. Στο εξωτερικό είναι failure story. Στο εσωτερικό όμως τα 20 χρόνια είναι fraud story. Είναι deception. Είναι imposture story. Είναι δηλαδή ιστορία απάτης και εξαπατήσεως. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Δεν το λέω για να πειράξω κανέναν. Για χαρά. Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Έλα. Ναι. Έλα Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα, Κώστας από Παλαιοφάλιρο. Γεια σου, Κωστή. Ρε Γιώργο, πρέπει να βάλεις μια τάξη μου φαίνεται καμιά φορά. Τέλος πάντων. Ξα δύο λεπτά να χτυπάει ένα καμπανάκι. Αν νομίζεις εσύ ότι είναι ενδιαφέροντα, δώσ' του και ένα λεπτό ακόμα. Τέλος πάντων. Γιώργο, μια ερώτηση ρε εσύ, αν ξέρεις να μας πεις. Πότε θα εκδικαστούν οι υποθέσεις αυτές του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ? Του ΠΑΟΚ εκδικάζεται τώρα. Του Ολυμπιακού. Α, είναι σήμερα. Του Ολυμπιακού την άλλη εβδομάδα ορίστηκε. Γιατί του Ολυμπιακού δεν ήταν πριν από το μάτς του ΠΑΟΚ? Του Ολυμπιακού η Έφεση εδώ έχει φάει τους μείον τρεις και τις άλλες ποινές. Χθες ήταν να εκδικαστεί η Έφεση, αναβλήθηκε για την άλλη εβδομάδα. Α, μάλιστα. Οκ, έγινε Γιώργο μου. Για χαρά, για χαρά. Έχω ένα μήνυμα από τον Χρήστο στα Καβάρα που λέει ότι Γιώργο λέει είσαι και εσύ υπεύθυνος που αφήνεις τον καθηγητή να χαλάει την εκπομπή σου. Χρήστο, ακόμα σου πω κάτι. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Δεν σου αρέσει ο καθηγητής και κατά τη γνώμη σου χαλάει την εκπομπή. Πίστεψέ με. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά πέρα από τα μηνύματα μου τα λένε έξω από το στούντιο πολλοί ακροατές, ότι
Ο καθηγητής είναι τρομερός. Θέλω να μιλάει. Είναι μια σπάνια φωνή. Τι θέλω να πούμε αυτό. Άλλους ενοχλεί, άλλους ευχαριστεί. Άλλοι τον αποδέχονται, άλλοι τον απορρίπτουν. Και σε ρωτάω, σε μια τέτοια περίπτωση, εάν ήσουν Χρήστο μου εσύ στη θέση μου, δεν θα του επέτρεψε ξαναβεί ποτέ στην εκπομπή? Εσύ τι λες, ότι τέτοιες φωνές κάνουν μόνο κακό, δεν κάνουν καθόλου καλό? Έλα φίλε. Ναι. Εγώ είμαι Γιώργο. Εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάκης φωνάζεται και έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το αυριανό παιχνίδι. Ο Εθνικός έχει ρεπό αύριο. Ναι. Η προοδευτική παίζει στη Ρόδο. Δύσκολο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Μετά έχει νομίζω το Λουτράκι και το Ζευγολατιό και μετά έχουμε το ρεπό μας. Τελευταία αγωνιστική νομίζω. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι εάν περάσει, δεν ξέρουμε, εάν περάσει αύριο, 99% θα πάει στα παράσια προοδευτική, Γιώργο. Όσο μιλάμε για τα λεφτά, και λεφτά και εγώ βλέπω κάτι συμβαίνει στον Εθνικό, έτσι. Ναι. Δηλαδή κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος, να μαζευτούν και δύο πρόεδροι να το παίξουν στο πόκερ. Κουραστήκαμε και εμείς, δεν γίνεται άλλο. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό μου έχει κάτσει ότι αν περάσει αύριο, έχει δύο αγώνες στη Ρώμα ο Εθνικός. Δεν νομίζω να τους πάρει και τις δύο. Θα δούμε. Αν χάσει όμως αύριο, μπαίνει στο παιχνίδι για διαγόρα γερά. Είδομε. Σε ευχαριστώ πολύ, δε. Γιώργο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γεια ναι, χαρά. Γεια. Αμπέμπελε Λέκουα. Καλώς τον. Όλα καλά. Γεια, λέγε, δε, Αμπέμπελε Λέκουα. Το θέμα ξυσπιο είναι, ακούω τέσσερις μέρες ο ένας στο κοντού του, το μακρύ του και το ρολό και το βρήκε στο μάτι, στο χέρι. Αν έπεφε αυτό σε αγώνα της Champions League, Γιώργο, τι θα γινόταν? Σε αγώνα Real Bayern. Τα έχουμε πει αυτά. Μα δεν θα γινόταν. Μπράβο. Και τώρα ναι, και εγώ που είμαι Ολυμπιακός, με στεναχωρεί που η ομάδα δεν έπαιξε και που έπαιξε θέατρο προπονητής. Με στεναχωρεί, αλλά μη σταθούμε εκεί. Να σταθούμε στο γεγονός που έγινε. Ναι, στην πράξη εννοείς. Ακριβώς. Δηλαδή αν το χτύπαγε στο μάτι και το βγάζε το μάτι θα μιλάγαμε διαφορετικά. Και μετράμε πόσο άντρας είναι ο Γεωργίου ή πόσο άντρας είναι ο Γκαρθία. Για να βγει να παίξει. Αν έχει τα τσάκαλα να παίξει. Ή ότι είμαστε ένα, μην πω τη λέξη τώρα, και μισό μαζί. Και γίνεται χάος. Και τώρα έχουμε δικαστήρια αναβολές στον Ατάλο και έχουμε γίνει θέατρο. Τέλος πάντων. Να δεις που τελικά με αυτά και με αυτά θα πάει ο Μαρινάκης να πάρει πρωτάθλημα με τις τράβες που κάνουν οι άλλοι και με τα μείον τρία και με τα δικαστήρια και μετά ποιος τον ξεπλένει, όχι τίποτα άλλο. Μα μετά ποιος τον ξεπλένει. Έχει, έχει φάει και ο Ολυμπιακός μείον τρεις. Δεν το ξέρω, το ξέρω και φαντάζομαι ότι η έφεση δεν θα βγει υπέρ του Ολυμπιακού. Βέβαια. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα χαρτολογώντας το είπα αυτό. Αλλά να, όλοι αυτοί οι ανεγκέφαλοι όλων των ομάδων ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός, μεγάλο μαγαζί που είσαι και εσύ και οργανωμένο, θα εκμεταλλευτεί και την τελευταία πτυχή του νόμου για να κερδίσει ό,τι είναι να κερδίσει, έτσι δεν είναι? Για να κερδίσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί Champions League. Α, που δίνει τα γκαφρά. Αν περάσει ο Μίλος, ναι. Ναι, έτσι είναι. Άρα, εσύ ρε βλάκα, ΠΑΟΚΤΖΙ, ΑΚΤΖΙ, Ολυμπιακέ που το ξέρεις, μην δίνεις αφορμές. Και μετά διαμαρτύρεσαι αν τον πόνεσαι το χαρτί ή αν τον βρήκες αυτή στο χέρι. Εκεί είναι που χάνουμε την μπάλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Για καλά, για καλά. Για καλά, δε. Καλά. Καλά. Ο μόνος λόγος που πήρα είναι ότι εγώ συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή. Γιατί λέει πράγματα. Σου μιλάω ειλικρινά, σου μιλάω ειλικρινά. Τα μηνύματα είναι ανάμειχτο τόστ. Είμαι σίγουρο. Άλλοι λένε, τι τον αφήνεις, Γιώργο. Άλλοι λένε, μπράβο, Γιώργο. Τι να πούμε τώρα. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Εγώ ρωτάω όλους. Όποιος ήταν στη θέση μου, θα τον έκοβε τον καθηγητή? Όχι, βέβαια. Εγώ συμφωνώ μαζί του γιατί λέει πράγματα τα οποία καίνε. Και αν δεις, οι περισσότεροι επικεντρώνονται στους χαρακτηρισμούς που κάνει. Στα άλλα. Ναι, αυτό είναι το λάθος όμως. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Αν δεν. Σε όλα τα άλλα έχει δίκιο 100%. Και αν δεις, όλοι επικεντρώνονται στους χαρακτηρισμούς. Σε αυτά που λέει Μούγκα. Μούγκα, γιατί λέει σωστά πράγματα. Τέλος πάντων, no milk today. Γεια χαρά. Ενιάκεται από το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κοντά μας ήταν και σήμερα Κοσμοτέ. Απολαύστε White Stripes. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.
βγήκε στο γήπεδο, δεν έπαιξε, δεν έκανε. Μήπως τον έχουν δει το Πανιόνιο τα 3-4 τελευταία παιχνίδια. Σέρνεται. Σέρνεται. Υπό το έδαφος παίζει. Όχι σέρνεται. Μα αυτό είπα στον Πρίτανη προηγουμένως. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, όποτε χάνει μια μεγάλη ομάδα, υπάρχουν χίλιες δυο δικαιολογίες. Ότι είτε κουρασμένοι, ο διαιτητής, ο έτσι ο αλλιώς. Και όταν χάνει ο Πανιόνιος, η Λάρισα, ο ένας, ο άλλος ανοίγει τα πόδια. Δηλαδή, ο Πανιόνιος ή η Λάρισα ή οποιοδήποτε άλλος τι είναι. Μια ομαδάρα που μέσα έξω ξεσκίζει και ξαφνικά κάθεται και χάνει. Με τον Ολυμπιακό και με τον Αστέρα, ο καλύτερος παίκτης του Πανιονίου ήταν ο Κότνικ. Και το ότι ήρθε εκεί με τον Αστέρα και έχασε. Μπράβο, γι' αυτό μάθω να πω. Γλίτωσε. Γλίτωσε από τον Αστέρα. Έτσι. Λοιπόν, καθόμαστε και λέμε τι. Εγώ όταν είδα το μάτσο με τον Αστέρα, λέω θα πάμε στο μάτσο με τον Μπάουκ. Αν πάμε με αυτά τα χάλια, θα φάμε 5. Και είναι δυνατόν να κάθονται να μου λένε ότι ο Πανιόνιος άνοιξε τα πόδια γιατί μπορούσε να παίξει καλύτερα. Αυτά κάνει η αρρώστια του μυαλού, αυτά κάνει. Ναι, αλλά πρέπει κάπου να ακουστούν και κάποια άλλα πράγματα. Όχι μόνο από τους άρρωστους. Το ξέρεις ότι ο Πανιόνιος παίζει όλο την περίοδο φέτος χωρίς σεντερφόρ ουσιαστικά. Τα δύο σεντερμπακ είναι, μην πω γιατί. Είναι πολύ απλό. Αναλογήσου, όχι εσύ, ο κόσμος. Παίκτες έπαιζαν πέρυσι στον Πανιόνιο και δεν πέρασαν. Σαφέστατα. Ο κόσμος έχει μείνει στην καλή ομάδα την περσινή και νομίζει ότι το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Φέτος έχει φθήνουσα πορεία ο Πανιόνιος. Δικαιολογίες υπάρχουν. Ξεκίνησε 15 Ιουνίου προετοιμασία. Ποια ομάδα που έχει ξεκινήσει διαχρονικά τόσο γρήγορα προετοιμασία, τέτοια εποχή είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα. Για πες μου. Είναι τεράστια η προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες και ο προπονητής και η διοίκηση έχουν κάνει λάθη, αλλά δεν μπορούμε να κάθομαστε να λέμε τώρα ότι με τον ΠΑΟΚ να πούμε που ναι, άνοιξε τα πόδια. Έχει ανωδική πορεία ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μα έχουν νερό πόδια, να και στο κάτω-κάτω ας καθόταν ο Ολυμπιακός να έπαιζε. Πρέπει, να άκου, ήταν ο ΠΑΟΚ κουρασμένος. Πρέπει να είσαι πολύ ανέντιμος να μην παραδεχθείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει φρεσκαδούρα. Πρέπει να είσαι πολύ ανέτοιμος, παιδί μου. Είναι, ο ΠΑΟΚ, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σε κάθε παιχνίδι είναι και καλύτερο. Ναι, ναι. Έτσι. Πώς θα εγώ γίνει, τον είδα δηλαδή. Και με τη Λάρισα πρόσφατα. Με εξέπληξε. Εντάξει. Βγάζει αυτοματισμού στο γήπεδο, έχει τρεξίματα κτλ. Ο Πανιόνιος χωρίς το Σιώπη που ένα μήνα δεν παίζει είναι κομμένο στα δύο. Ο ΠΑΟΚ, είναι η μοναδική ομάδα που βάζει στην αντίπαλη περιοχή 5 και 6 παίκτες. Σαφώς. Σαφώς. Και να πω και για το πέναλτι που είπες εχθές ότι είναι ανύπαρκτο. Το γκολ της ΑΕΚ, και δεν μιλάω για το offside που είναι ένα παπούτσι μπροστά και δεν φαίνεται, αλλά η σφαλιάρα που ρίχνει ο Μωράν, ο οποίος το κάνει και για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, έτσι. Και με τον Ατρόμητο το πιο χτυπητό ήταν του Μασούντ. Τι μόνο του Μασού. Α, και του, Βράνιες. Γιατί του Βράνιες πήγε να του κόψει το πόδι στα δύο. Ναι, πήγε, αλλά δεν τον ακούμπησε την μπάλα, πήρε μου το έτσι. Εντάξει. Okay. Έγινε, δε, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Ναι. Και εγώ. Πάμε. Καλησπέρα, Γιώργο Τάκη. Έλα πιο κοντά. Τώρα καλύτερα, είμαι στον δρόμο και πάνω τώρα μην ακούγεται πολύ καλά. Είναι καλύτερα τώρα. Πάρα πολύ βάθος η φωνή σου. Μακριά, τώρα. Ναι, για λέγει, πάτε, θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσω και εγώ να μιλάω πιο δυνατά. Τίποτα, συμφωνώ και με τον Πανιόνιο για αυτά που είπε. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέει. Ο Πανιόνιος δεν έκατσε χθες, προχθές να πάει τα κόλλη, έτσι την περιφέρεται στα τελευταία αγωνιστική. Τώρα, όσον αφορά για την ομάδα μου, αυτός ο Μωράν πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί. Ακούγομαι. Ναι, πολύ καλά. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του στο παιχνίδι. Είναι αμυντικό χαβ. Πάντως αμυντικό χαβ δεν μπορεί να παίξει. Δεν είναι. Όχι. Είναι χαβ επιτελικό. Ούτε αυτό είναι. Δεν έχω καταλάβει τι είναι.
πέραν των προβλημάτων που σωστά επισήμανε και εσύ και το γνωρίζουμε, η κούραση, όλα αυτά, για πλέον αρχίστηκε να τους πόντιες πάρα πολλές απώλειες και τραυματιών και όλα αυτά και νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Πανίνο θα είναι λίγο κρίσιμο. Ενώ αν μπορεί να δείξει ότι έστω και με αυτές τις απώλειες μπορεί την μεθεπόμενη αγωνιστική πάνω στο ΠΑΟΚ να είναι αξιόμαχη. Κοίταξε, τυχερή είναι η ΑΕΚ που παίζει την Κυριακή με τον Πανιόνιο. Ναι, αυτό. Γιατί ο Πανιόνιος, όπως είπε ο προηγούμενος, είναι σε ευθύνους απορία. Ναι, βέβαια είναι και λίγο, είναι λίγο, για μένα είναι λίγο πρόβα ζενεράλε. Για το ναι, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έρχεται εργαζομένος, όπως είπε εσύ, είναι πολύ φρέσκος. Εμείς έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Η κούραση είναι πλέον εμφανή. Δεν ξέρω πώς θα τα πω την ομάδα και δεν έχουμε λύσει τον άξονα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο άξονα τη ΣΑΕΚ πέραν από το Σιμώες και ίσω τον Γαλανόπουλο, λέω ίσω γιατί ανασταλτικά λειτουργεί, αλλά επιτελικά έχει πρόβλημα. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Είπα προηγουμένω για του μέσου του ΠΑΟΚ. Εδώ αρέσει. Ο πιο ποιοτικό παίκτη του ΠΑΟΚ, ο Μπίσερβαντ, είναι στον πάγκο. Είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ, μακράν. Δηλαδή βλέπω ένα Πέλκα μεταμορφωμένο. Έτσι δεν είναι. Όντως. Βλέπω το Λιμιό, βλέπω πώς αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Πώς πρεσάουν ψηλά. Και να σου πω κάτι άλλο. Σε μια εβδομάδα η ΑΕΚ έδωσε δύο πολύ δύσκολα μάτς. Ένα στο Κίεβο και ένα στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καθόλου. Στο Κίεβο ήταν η ΑΕΚ που όλοι θέλουμε να είναι. Μπράβο. Αυτή είναι η ΑΕΚ που... Νομίζω όμως εκεί πέρα άδειασε. Οι διευθυντές θέλουν να βλέπουν την ομάδα. Βεβαίως. Εκεί άδειασε. Εξατμίστηκε εκεί από δυνάμεις. Είναι και η απόλυση, ρε Γιώργο. Δηλαδή, έγινε βέβαια. Τη μία, ας πούμε, παίζει ο Σιμώες τραυματίζεται ξανά. Μετά παίζει ο Μπακάκης τραυματίζεται, ο Γκάλο. Ο Λόπεζ, ας πούμε, δηλαδή, και δεν βάζω, ας πούμε, το Μάνταλο και το Γιώχανσον, μόνιμες απουσίες. Ναι, ακριβώς, δεν υπάρχουν στην εξίσωση. Λέω τώρα για βασικούς. Κάτι άλλο. Εγώ είδα ότι ο Χούλντ ανασταλτικά δεν είναι εντάξει. Μιλάω για τώρα, αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Δεν ξέρω στην πορεία αν βάσει απόδοση κτλ. Αλλά ανασταλτικά, σε αυτά μας που τον έχουμε δει, είναι ευάλωτος. Ισχύει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Καλή συνέχεια, γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γεια χαρά. Για πάμε, έλα. Ναι. Καλό απόγευμα. Καλώς τον. Καλά που είσαι. Καλά. Θυμήθηκα ρε εσύ Γιώργο, τώρα δεν γυρίζουμε και πολύ πίσω, αλλά πέρσι δεν ήταν πρόπερσι που οριόταν να πούμε για τους δανεικούς και πάει λέγοντας, και εμείς μην ξεχνάμε ότι οι δανεικοί μας βάζανε συνήθως και γκολ και χάναμε, είτε από τον Πανιόνιο είτε από τον Ατρόμι, τον Καραμάνος και πάει λέγοντας. Λοιπόν δεν λέγανε αυτό ότι θα τα αλλάξουνε. Φέτος λοιπόν πάρε εσύ το Χουλτ με αγορά, πάρε εσύ δυο τον Κάτσα, δεν ξέρω τι. Ναι, αλλά δεν είναι δανεικός ο Χουλτ. Ναι, τον αγόρασε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάρε τον Κάτσε, παρόλο που είπαν ότι εμείς δεν θα πάρουμε παίχτη από τον Παναθηναϊκό, είτε θα δώσουμε, είτε θα κάνουμε, δεν θα αράνουμε. Άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ. Ο Κοντονής οριόταν ότι αυτό θα αλλάξει, θα σταματήσει με τους δανεικούς. Ακόμα χειρότερο έγινε. Αυτά τα αναφέρω τώρα γιατί ψιλοξεχνιόμαστε μερικοί. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτό που έχει ξεκινήσει, που όντως είναι λίγο υπερβολικό, αλλά για μένα αυτό είναι υγιές. Δηλαδή τώρα ανάβουν δυο καπνογόνα, λέει τιμωρία ας πούμε η ΑΕΚ, που θα μπορούσε να είναι και στον Ολυμπιακό, να είναι στον Πάρκο του Παναθηναϊκού. Εγώ θεωρώ καλώς ξεκίνησε αυτό. Και όπως ας πούμε στα ευρωπαϊκά μάτς, γιατί δεν τολμάμε κανείς μας όχι να ανάψει καπνογόνο ή να πετάξει να κάνει να ράνει. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή είναι σωστό αυτό και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Καλλιεργά παρά ποτέ. Τώρα, μιλάνε τώρα ας πούμε οι φίλοι του ΠΑΟΚ για εκδίκαση. Ποια εκδίκαση λέει Γιώργο? Και μόνο που θα μπει ο δικαστής ή η δικαστή, είναι όποιος άνθρωπος, συνάνθρωπος είναι αυτός και δει μία φωτογραφία, το μηχανάκι να κρέμεται πίσω από το τέρμα,
Για μένα δεν πρέπει καν να μπει στη διαδικασία να ακρόασεις και μια... Πάρε τέλος, γεια σας, καληνύχτα, καλό απόγευμα. Μηχανάκι μέσα στο... Δηλαδή μας ξεφτυλίσαν σε όλη την Ευρώπη να πούμε. Δηλαδή όλα τα έχουμε δει πια, αλλά αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Βάλε και εσύ ένα βαπόρι. Ναι, σωστός, να βάλω κι εγώ ένα βαπόρι. Λοιπόν, θεωρώ δηλαδή ότι οι άνθρωποι τώρα είναι τουλάχιστον ανεκδίκητοι και τώρα ψάχνουν να βρουν αν χτύπησε, πώς χτύπησε, από πού έπεσε. Κοίταξε, να σου πω κάτι, επειδή το έχω βαρεθεί αυτό το θέμα. Ναι, έχεις δίκιο, Γιώργο. Εγώ θέλω να μιλήσω αγωνιστικά και να πω το εξής. Mm-hmm. Ότι είδα και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ αυτές mm-hmm. δύο μέρες τελευταίες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Μακράν. Γιώργο. Είδα και την άψη να ολοκληρώσω. Ναι. Είδα και την ΜΑΕΚ χθες, uh-huh. η οποία ήταν εμφανώς κουρασμένη, μπαϊλτισμένη θα έλεγα. Ναι. Είχε παίξει Πέμπτη στο Κίεβο, έπαιξε Δευτέρα μεγάλο παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε την Κυριακή, δεν έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν έπαιξε κουράστος. Αλλά πέρα από αυτό, σπουδάζω και τις δύο ομάδες, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να ακούσεις τώρα και τη δική μου άποψη. Ναι, βεβαίως. Να τελειώσω, δεν είπα κάτι. Βλέπω ότι ο Λουτσέσκου μάλλον παίζει αυτό που έκανε ο Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό. Ανεβάζει την ομάδα πολύ ψηλά, πρεσάρει στη σέντρα πολύ ψηλά και βάζει στην αντίπαλη περιοχή 5 και 6 παίκτες. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν το κάνει καμιά ελληνική ομάδα. Το είχε κάνει ο Βαλβέρδε με τον Ολυμπιακό. Το θυμάμαι και το θυμάσαι. Και το θυμάται όλος ο κόσμος. Ο Πάο κάνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό κάνει πολλές ευκαιρίες και είναι και πιο εύκολο στον κόλλο από την ΑΕΚ. Μπορώ να μιλήσω. Τον είδα χθες στην ΑΕΚ, σου λέω μπαϊλτισμένη στην κυριολεξία, τη λείπουν και παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι πιο φρέσκος, είναι πιο. Πολύ ρε παιδί μου. Λοιπόν, Γιώργο, ναι. Εγώ δεν θα κάνω τώρα το συνήγορο της ΑΕΚ, αλλά θα πω το εξής. Η Λάρισα χθες το μάτς το έπαιξε για θάνατο. Έπαιζε λες και έπαιζε τελικό κατηγορία. Ναι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Ο Πανιόνιος λοιπόν. Και ας έχω πολλούς φίλους. Τα είπα χθες, δεν είχαν καμία σχέση με τον περσινό Πανιόνιο. Ένα λεπτό. Σωστό και αυτό που λες εσύ, αλλά το παιχνίδι ο Πανιόνιος, Γιώργο, Γεωργίου, με τον ΠΑΟΚ δεν το έπαιξε ποτέ. Στο 3 λεπτό το στόπερ του Πανιόνιου δίνει την μπάλα στον πρίβιο τη, του λέει πάρτε την. Όπως δεν το έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Ρε Γεωργίου, ας το μην μπερδεύεις τώρα τον Ολυμπιακό. Τώρα μην είσαι και το ΠΑΟΚ. Εντάξει, λοιπόν, είδες, εγώ σκάθομαι και σε ακούμε προσοχή. Και εσύ με σπριντάρει συνέχεια και προσπαθεί να πούμε να με διαβάζει. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Πανιόνιος, λοιπόν, κύριε Γεωργίου, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν το έπαιξε ποτέ. Δεν κατέβηκε καν. Εντάξει. Τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσα. Σ' άκουσα με προσοχή. Η Λάρισα όμως το έπαιξε παρόλο που την κατακρεούργησε η διαιτησία. Η ΑΕΚ κακώς τελείωσε το παιχνίδι με τον πέναλτι το ανύπαρτο. Ένα λεπτό. Το πέναλτι ήταν ανύπαρτο και τέσσερις αποβολές είχε η ΑΕΚ, να ξέρεις, έτσι. Η ΑΕΚ είχε τέσσερις αποβολές. Εντάξει. Το πέναλτι ήταν. Το πέναλτι ήταν. Το πέναλτι ήταν. Όχι, ρε. Το πέναλτι ήταν υπαρτό ή ανύπαρτο. Λοιπόν, το πέναλτι, κοίτα, Γιώργο, εγώ θα σου πω στα ίσα τώρα. Αν ήταν 0-0 το σκορ και το έδινε στην ΑΕΚ, θα έλεγα ότι μπορούσε εύκολα και να μην το δώσει. Αλλά δεν ήταν ούτε Mars πέναλτι. Ούτε πάλι αν δεν το έδινε θα λέγαμε καλώς δεν το έδωσε. Λοιπόν, επειδή κάτι είπες ναι. προηγουμένως, κάτι ναι. είπες για τον Πανιόνιο ότι δεν το παίξε το μάτς ενώ η Λάρισα το παίξε. Ακριβώς. Μην ξεχνάς ότι πριν μια εβδομάδα έπαιξε και πάω Κλάρισα και mm-hmm. την κολυνορτοποίησε τη Λάρισα. Ναι. Τον πολλά. Άλλο παιχνίδι όμως, μέσα στην Τούμπα. Τον πολλά. Γιατί, τον πολλά. Γεωργίου, δηλαδή όταν θα παίξει τώρα αύριο μεθαύριο η Λάρισα με την ΑΕΚ. Τι θα γίνει, το πιο πιθανό τι θα είναι. Εύκολα, δύσκολα πιστεύω θα προκριθεί η άκρη. Μα με το καλό, με το κακό. Όμως, είδαμε χτες δύο παιχνίδια, το ένα χτες το άλλο προχτές, και είδαμε ότι μία ομάδα παίζανε να πούμε Μπόλεκ και Λόλεκ, και οι άλλοι κατεβήκαν και παίξανε για να μην χάσουν ποτέ. Το άκουσα αυτό. Θα ακούσει το δικό μου και να δώσει και να μου δώσει μια απάντηση για να πάμε στον επόμενο. Να πάμε στον επόμενο μια απάντηση. Και με κόντρα διαιτησία, ναι. Παραδέξει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο φρεσκαδούρα από την ΑΕΚ. Είναι φυσιολογικό αυτό, λέει Γεωργίου. Παραδέξει ότι είναι πιο εύκολο στον γκολ. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι, όχι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γεωργίου. Έλα, για χαρά. Πάμε στο επόμενο, έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκουσα ένα εκ των επισήμων spokesman του Λιμανιού. Να του πω, καταρχάς δεν θέλω, εγώ είμαι ΑΕΚ, το ξέρεις, δεν θέλω να δικαιολογήσω σε τίποτα την ομάδα χθες. Πραγματικά ο Πανιόνιος
έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Δεν πιστεύω ότι έκανε καμία κόντρα ιδιαίτερη λόγω. Έπρεπε να παίξει για το καλύτερο που μπορούσε να κάνει και αν ήμουν ο παθός του, της Λάρισας, αυτό θα περίμενα να κάνει και η θέση η ομάδα μου. Όμως, όχι για να την ελαφρύνω τη θέση μας, θα πω ότι η ΑΕΚ ξέρουμε καλά ότι εδώ και αρκετό καιρό παίζει με 9 ελλείψεις. Κάποιος βέβαια τις έχουμε συνηθίσει για πολύ καιρό, κάποιος κάνει αυτή την πορεία. Από την άλλη μεριά και πάλι για να χωρίζει αυτό να δώσω ελαφρυντικά στιγμή, γιατί και οι δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο παίζανε, δεν ήταν γήπεδο αυτό για το χθες αναγωνιστικό. Σωστό είναι αυτό. Ήταν τραγικό πράγμα. Σωστό είναι αυτό. Είναι τυχαίο που φύγανε από το γήπεδο δύο παίκτες με μυϊκό τραυματισμό. Ένας από την κάθε ομάδα και αυτό ενδεχομένως θα το πιστεύουμε και εμείς στη συνέχεια, μια και έχουμε πιο πολλούς στόχους και τα κυνηγάμε από τη Λάρισα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Ζαχαριάδης θες και ποτέ δεν επικαλούμε τη διατησία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούς? Πολύ καλά. Είμαι ο Χόχης από την Γλυφάδα. Ναι. Δεν μπόρεσα να σε πάρω γιατί δεν έβγαζα γραμμή. Δύσκολα να βγάλω γραμμή. Πάμε. Και θα πω για την Τούμπα. Ναι. Σαν Ολυμπιακό εμένα δεν μου αρέσει αυτό που έγινε. Βέβαια έγινε ένα χτύπημα. Αλλά θέλω ο αγώνας να κερδίζεται μέσα στο γήπεδο. Καταλαβες. Κατάλαβα. Επίσης ότι όλη αυτή η ιστορία ίσως είναι μια εκδίκηση για τα περσινά με τον Πλατανιά. Νομίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το τράβηξε, γιατί πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με την υπόθεση Πλατανιά και παραλίγο να το πάρουν και το ποτάθημα. Καταλαβες. Με ακούς? Από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τώρα τι γίνεται, ευνοήθηκε ο Τίγρης. Έτσι δεν είναι? Από σπόντα. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έγινε πιο τι έγινε, ο καλύτερος πελάτης της ΑΕΚ. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα του Ολυμπιακού τώρα, την ομάδα μου. Η ομάδα μου δεν βλέπετε, Γιώργη. Συμφωνείς? Το έχουν πει τόσες φορές. Ένα κέντρο το οποίο, ρε παιδί μου, και όπως λέει ο Γεωργίου, πες μου το κέντρο σου να σου πω τι ομάδα είσαι. Αυτό δεν είναι κέντρο, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα αργό, προβλέψιμο, με δίθεν κάθετες πάσες. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα ότι δεν θα παίξει ο Φορτούνης, όπως λέτε, θα έπαιξε η Τούμπα, θα παίξει ο Φορτούνης στην Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ναι. Επιτέλους θα παίξει ο Ολυμπιακός με 11. Ναι, και αυτό. Αλλά και ο Όφε, πολύ καλός τεχνίτης, αλλά και αυτός είναι αργός. Είναι. Εντάξει, αυτός έχει και δικαιολογίες μου. Ήταν πολύ καιρό έξω. Ναι, εντάξει. Αλλά τι είναι κέντρο τώρα αυτό για Ολυμπιακό? Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να βλέπω την ομάδα μου. Δεν μπορώ να τη δω, δηλαδή. Λοιπόν, οπότε πάμε για τρίτη θέση. Και σαν Ολυμπιακός εγώ θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, γιατί έχει χαλάσει και πολλά λεφτά ο Ιβάν. Και ανάμεσα σε ΑΕΠ και σε ΠΑΟΚ θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Καλή συνέχεια. Για καλά. Πάμε, έλα φίλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνουμε? Εδώ, για λέγε. Καλό μήνα, όχι καλή εβδομάδα, διορθώνω. Καλό μήνα. Λοιπόν, έχω δύο ενστάσεις, Γεωργίου. Πάμε να τι ακούσουμε. Λοιπόν, σήμερα διαβάζω σε κάτι που έχεις πει και στο site. Ινιέστα και Τσάβη του ΠΑΟΚ. Βαλβέρδε ο Λουτσέσκου. Πρόσεξε, θα είμαι ο τελευταίος. Ακούγομαι καλά? Πολύ καλά ακούγεσαι. Λοιπόν, αλλά πριν συνεχίσεις, ναι. Γιατί πάει το μυαλό σου ότι εγώ λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι... Σε διαβάζω και... Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί λες, ναι, ή μάλλον αφήνει να νοηθεί, πως εγώ εννοώ ότι, ναι, ο Λουτσέσκου είναι φάμελος του Βαλβέρδε. Είπα όχι, τίποτα τέτοιο εγώ? Όχι, απλά ο τρόπος που βλέπεις, το στυλ που στείλει την ομάδα. Ακριβώς. Γιατί τα διαβάζω εγώ, σε διαβάζω. Μα, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, άκουσε. Είναι έτσι. Καταρχήν, για να συνεχίσω, εγώ δεν θα ακυρώσω την ανωδική, πώς το λένε, το καλό ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Μην με πάρει, γιατί κινδυνεύουμε από πολλά. Λοιπόν, δεν θα ακυρώσω την ανωδική πορεία του ΠΑΟΚ που παίζει και καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό το σύστημα που λες εσύ, που παρουσιάζει το Λουτσέσκου με το Βαλβέρδε, έγκυται και στον αντίπαλο, κύριε Γεωργίου, έτσι? Με ποιους έχουμε να παίξουμε, τι δυσκολίες έχει να μας βάλει ο αντίπαλος, με τι χαφ έχουμε να κάνουμε, με τι επιθετικούς του αντιπάλου. Μάλιστα. Είναι πολλά. Δηλαδή δεν μπορεί ο Βαλβέρδε να πάει να παίξει το ίδιο σύστημα, ας πούμε, με την Bayern
Το ίδιο θα παίξει, αλλά θα είναι πιο μαζεμένος ο κόλλος του. Θα μαζευτεί, δεν όχι, 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 όχι. Άκουσε με λίγο. Το παρεξήγησες. Εγώ δεν είπα Βαλβέρδε Μπαρτσελώνα. Εγώ είπα Βαλβέρδε Ολυμπιακό. Ναι, το στυλ. Το στυλ. Λοιπόν, δηλαδή και... στην Ελλάδα ο πρώτος που έφερε αυτό το στυλ ήταν ο Βαλβέρδε. Ναι, το γνωρίζουμε. Έτσι. Πάμε στο... Και πάμε βλέπω στο... ότι ο Λουτσέσκου το ξεσηκώνει αυτό. Επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, γιατί θα πεταχτούν και άλλοι και θα μας παρεξηγήσουν, είναι ότι δεν ακυρώνω το καλό ποδόσφαιρο που παίζει αυτή την εποχή ο ΠΑΟΚ. Έτσι, να είμαι σαφής. Όπως επίσης εχθές υπόθηκε από εσένα, ναι, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο του Πανιόνιος ΠΑΟΚ, ναι, ναι, κατάλαβα, λέει ο Γεωργίου, έναν από τους δύο λόγους που ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παίξει σωστό, το παιχνίδι. Σωστό! Γιατί γελάς? Το είπα, ωραίο. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, στην Τούμπα, έτσι, στην Τούμπα θα κατέβαινε ο Πυρσός Δερβενακίου να αντιμετωπίσει ένα φρομαρισμένο ΠΑΟΚ. Αυτή την εποχή, έναν καλό ΠΑΟΚ, το ξαναλέω τρίτη φορά, και θα κόλωνε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός και έλεγε πού πάμε να τους παίξουμε αυτούς. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει και εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος σε απίστευτες έδρες. Ναι, ποιος Ολυμπιακός όμως? Και αυτός ο φετινός. Ποιος Ολυμπιακός όμως? Και αυτός ο φετινός με τα χάλια, με την κακή εικόνα που έχει από εδώ και καιρό, έχει μονάδες που δεν κολώνουν και δεν επηρεάζονται από ατμόσφαιρες και από παρουσίες των αντιπάλων. Έχει μονάδες. Και σε ποια κατάσταση είναι αυτές οι μονάδες? Αυτό έμελε να το δούμε προχτές. Γιατί δεν το έχουμε δει. Ναι, το έχουμε δει. Έχουμε πει ότι δεν έχουμε καλή εικόνα τον τελευταίο καιρό, έτσι. Αρκετό καιρό μάλλον. Λοιπόν, και θέλω να πω για να κλείνοντας κάτι. Επειδή την Κυριακή έχουμε ένα ντέρμπι. Έχουμε τη συνάντηση των δύο αιωνίων αντιπάλων. Ουδείς ασχολείται. Εσύ μπορεί να μην ασχολείσαι. Εγώ θέλω να πω λοιπόν σαν Ολυμπιακός ότι περιμένω τον αιώνιο αντίπαλο με σεβασμό. Δεν με απασχολούν τα προβλήματα του Παναθηναϊκού που έχει και περνάει ένα κακό φεγγάρι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει ο Ολυμπιακός και οι παίχτες του να δουν το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρά, με σεβασμό στον αντίπαλο, εάν θέλουν να το πάρουν και αν θέλουν να κερδίσουν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Και κλείνοντας. Επειδή εχθές πήρε ένας καινούριος ακροατής στην εκπομπή σου, το παλικάρι, δεν ξέρω, νομίζω Γιώργος, λέγεται από Λονδίνο. Ναι. Νομίζω λέγεται Γιώργο, μπορεί να κάνω λάθος το όνομα. Τον είδα πολύ στεναχωρεμένο, με το δίκαιο του άνθρωπος, επειδή ξέρω ότι πιθανότατα θα ακούει, θα του πω κάτι. Φίλε μου από το Λονδίνο, έχεις δίκιο να στεναχωριέσαι, και εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εγώ έχω, φίλε μου, στεναχωρηθεί για ένα λόγο παραπάνω. Επειδή τον κύριο καθηγητή τον έχω γνωρίσει και δεν συγχωρώ τον εαυτό μου ότι έπεσα τόσο έξω στην εκτίμησή μου για αυτό το άτομο. Υπόθηκαν βαριές κουβέντες, υπόθηκαν χαρακτηρισμοί ακραίοι. Λοιπόν, πήρε μεγάλο πάσο, δεν φρεναρίστηκε. Όταν ξεφεύγουν, δηλαδή ας πούμε, εγώ ποτέ δεν έχω πει την ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχω πει τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ σκουπίδι. Μπορεί να έχω ηρωνευτεί, να είμαι υπερβολικός, ξέρω εγώ, σε μια κρίση μπορεί να κάνω. Ποτέ δεν χαρακτήρισα ούτε ομάδα, ούτε κυρίως ας πούμε άτομο. Έτσι, ή ο φύλαθρο παδό κάποιας άλλης ομάδος. Έχουν όμως το δικαίωμα ή οποιοδήποτε να λένε τον Ολυμπιακό σκουπίδι, εγκληματική οργάνωση. Αυτό το πράγμα, όπως υπόθηκε χθες, ας πούμε, και το σκουπίδι. Εκεί δεν παρεξηγείται ο κύριος καθηγητής. Όχι, γιατί αυτά αφορούν τον Ολυμπιακό. Ουδής όμως Ολυμπιακός, κατά τον κύριο καθηγητή και λειτουργών ως σύγχρονος λοχαγός της Βέρμαχτ, να λέει και μετεπιτάσεως να λέει στον παρουσιαστή, κόφτον, βγάλτε. Και δεν θα δεις, θα πω και να δεις, δεν νομίζω ότι θα επικαλέσω για το πέμπτη. Είχε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πολύ ακριβό δίκαιος και στο δεύτερο μεταλλάχθηκε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Όταν η μπάλα άρχισε να καίει, το χάσε το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τον βοήθησαν οι πλαϊνοί. Αυτό δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο πήραζε το τυρί στη μέση και το κράταγε το πράγμα καλά. Και το σχολίασα και με αυτού παρακολουθούν μαζί. Στο δεύτερο ημίχρονο γρήγορα έχασε τον έλεγχο και επέτρεψε να γίνονται τραμπουκοί που είχαμε ξεχάσει να συμβαίνουν στα γήπεδα. Γιατί μεταξύ των ποδοσφαιριστών δεν γίνονται τσαμπουκάδες τέτοιας μορφής. Σωστά. Αυτά που είδαν χθες, κάτι πιασίματα από το λαιμό και κάτι τέτοιο. Όχι μόνο από το μυαλό, αλλά και από τις όρχες. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και να πω και κάτι αφού είπαμε τα αθλητικά. Θεωρώ ότι χθες κατέθεσε ψυχή η Λάρισα, το ήθελε περισσότερο. Την βοήθησαν και οι καταστάσεις κάποια στιγμή, τις βγήκανε. Εμείς χάνουμε κάτι γκολ από το Θεό, δηλαδή αυτός ο Μασούτ. Ένας τόσο έμπειρος παίκτης, ρε Γιώργο. Επιτρέπεται να είναι τόσο νευρικός σε ένα παιχνίδι μέσα
και να προκαλεί και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα νεύρα. Εγώ, αν ήμουν χθες ο Μανόλο, θα τον έρθω στο 46. Και είμαστε τυχεροί που δεν πήρε κόκκινη κάρτα. Προκλητικός σε αστείες στιγμές. Τι να πει να κάνει ο άλλος ένα φάουλ στη σέντρα, να πηγαίνει να μπαίνει μπροστά, να κάνει ηρωνικές χειρονομίες στο διαιτητή, να ηρωνεύεται τον αντίπαλο. Επιτρέπει και να χάνει ο Κασογκόλης τα 3 μέτρα γκολ μόνος του. Δηλαδή, τρελαίνομαι. Άρα, του πέφτει βαριά η φανέλα. Δεν είναι ότι είναι παιδικός παίχτης. Την μπάλα την ξέρει και το βλέπω σε κάποιες ενέργειες και χαίρομαι. Αλλά δεν μπορεί να μας δώσει αυτό που θέλουμε τελικά. Και βέβαια σου ξαναλέω και το κλείνω αυτό. 9 απουσίες είναι σημαντικό, Γιώργο, αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βγάλεις μια χρονιά με τόσες πολλές υποχρεώσεις, ταξίδια, μακρινά ιστορίες και αυτά. Και να έχεις τόσες μεγάλες ελλείψεις από τον πάγκο σου βασικών παικτών. Γιατί εμάς μας έχουν πάθει ζημιά ο κορμός, έτσι. Όσοι παίρνουν το περιβραχιόνιο φεύγουν. Και να πω και κάτι έτσι για να κλείσουμε λίγο πιο εύθυμα. Τελευταία βρήκαμε καινούριο τρόπο αγωνιστικό, εξωγηπαιδικά βέβαια. Έχουμε και τους ασθενείς μακράς νοσηλείας μετά τον Καρθία. Έχουμε και τον δικηγόρο, ο οποίος θέσει σύχτη στο νοσοκομείο. Στο διαβαρκανικό πήγε. Ναι, ναι, δεν είχε φάει τα μυακή αυτός. Άκου τώρα. Την άλλη εβδομάδα, με τον ΠΑΟΚ σήμερα, ναι, θα φάει 3 αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι. Ή μάλλον -3. -3. Θα κάνει έφεση. Μόλις πάνε να εκδικαστεί η έφεση, ξεταμπούνε. Μπόμπα, τηλεφώνημα, αναβάλλεται. Μα σου είπα τώρα. Δηλαδή αυτές οι αποφάσεις πότε θα γίνουν, ρε. Μα και για αυτόν τον λόγο και θα κλείσω και θέλω πραγματικά έτσι αντικειμενικά, όχι για να μου κάνεις το χατήρι, να συμφωνήσεις ότι ας τελεστεί αυτή η αγωνιστική που είναι μεθαύριο, είναι 2 μέρες αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα, να γίνει μια και αυτή είναι πολύ κοντά και να βγει μια απόφαση τη Δευτέρα το βράδυ. Ότι δίνουμε περιθώριο 10 ημερών, 15 ημερών, δεν ξέρω αυτό, δεν δοκιμάζω, εγώ δεν είμαι να το αποφασίσω, για να κλείσουν οι υποθέσεις οι δικαστικές, εφετεία, ιστορίες κλπ. Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι ότι θα γίνει η έφεση τώρα κατά της απόφασης του ΠΑΟΚ. Η έφεση, Γιώργο μου, η εφέταση, επειδή είναι μια ειδική κατάσταση δικαστών, μπορεί να κάνει και 15 μέρες και 20 μέρες και ένα μήνα, να θέλουν να μαζευτούν 3-4 υποθέσεις μαζί για να τις εκδικάσουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Θα είμαστε έολοι τελείως για το τι ακριβώς θα συμβεί και ποια θα είναι η βαθμολογία των ομάδων την επομένη. Είναι ντροπή και έσχος. Και βέβαια τώρα αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός ξαναδημιουργεί πάλι ένα καινούργιο δεδικασμένο. Πάει η ομάδα, λέει ο δικηγόρος μου, έχει πάει στο νοσοκομείο, γενικώς και αορίστος. Δηλαδή δεν έπαθε κάποιο καρδιολογικό επεισόδιο και τον πήγαμε εκτάκτος. Πήγε να κάνει ένα check-up. Άρα δεν κάνουμε σήμερα. Και σήμερα ο ίδιος δικηγόρος είναι στην υπόθεση του Ολυμπιακού που είναι η έφεση και πάλι θα αρχίσει την αναβολή για το θέμα αυτό, γιατί δεν θα είναι ο δικηγόρος παρόν. Δηλαδή, και σε ρησιόδα είναι, θα μάθω εγώ το να πω τι έγινε. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ. Καλά, Γιώργο, καλώς ήρθατε. Καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, γενναίος από Πράγα. Καλώς. Καταρχάς, λοιπόν, εγώ από την Κυριακή δεν έχω διαβάσει εφημερίδα, δεν έχω ακούσει ραδιόφωνο, τίποτα. Έχει ξενερώσει η ζωή μου. Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τα πρωταθλήματα. Αλλά αυτό που με έχει σαλτάρει περισσότερα από όλα είναι ότι σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό μετά από 20 χρόνια, με το Στανιό, δεν θα πρέπει να το παίξουμε μέσα στα γήπεδα. Αλλά για να γίνει, ας πούμε, ενός κακομαθημένου παιδιού το χατήρι, θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Okay. Το μόνο που είδα στο YouTube, όχι παρακολουθώντας, τρέχοντας, είδα κάτι που είπες και ήθελα να σε συγχαρώ. Ότι βγήκε ο Πάσαρης και είπε το Ροχάμι εγκληματία. Είσαι θεός, φίλε, πάνω σε αυτό το σχόλιο. Συνεχίζω λίγο. Για να δούμε την κοροϊδία του ποδοσφαίρου τώρα, επειδή άνοιξα σήμερα άνοιξα να δω κάτι, γιατί σου λέω το έχω πάρει. Εμείς δεν γίναμε πάω για τα πρωταθλήματα. Έχω τρελαθεί αυτό που έχει γίνει αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, σήμερα στην εκδίκαση, δικηγόρος του Ολυμπιακού, ξέρεις ποιος είναι? Ο Λίβας. Ο Αργύρης Ολυβάς, ναι. Ο Λίβας λέγεται. Προσωπικά. Άκουσε με. Κάποτε για τον Λίβα. Είχαμε γράψει τον αποδιοράκια. Εδώ ο Λίβας καίει τα Σπαρτά. Δεν έχει κάποιες ομάδες. Ο Αργύρης είναι γνωστός μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Έχουμε κάνει και παρέα. Είναι γνωστός σου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον έχεις κάνει παρέα. Θέλω να μου πεις που ήταν ο Λίβας από το 97 μέχρι το 2000. Γιατί εγώ με τον Λίβα έχω ταξιδέψει σε πολλές εκδρομές. Θύμισε το στον αέρα, μιας και είσαστε φίλοι και κάνεις παρέα. Ολυμπιακός. Ποιος ήταν ο εργοδότης του? Ολυμπιακός. Εργοδότης του, ο Θωμάς.
Κάνεις, εδώ έχεις μπερδευτεί πολύ. Δούλευε επί Μπατατούδη ο Λίβας στον ΠΑΟΚ και ήταν ο νομικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στις εκδρομές. Εγώ έχω πάει με τον Λίβα και στον Πύργο. Άκουσε με, άκουσε με. Πανελλαδικός ΠΑΟΚ και στην Παναχαϊκή που είχαμε κερδίσει 1-4 με βροχή. Και ήταν μαζί μας ο Λίβας. Εντάξει. Διασταύρωσέ το αυτό και βγες στον αέρα και πες μου λέω ψέματα. Πάμε παρακατήτσα. Μαρινάκη, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή την εποχή. Μου θυμίζει το γούμενο που έφερνε το Σίσιτ, το Μίσιτ και την κακιά πεθερά και του φταίγει ο Ολυμπιακός. Αντί να του φταίει το γεγονός ότι η ομάδα μας ήταν μπάχαλο. Και ένα παράδειγμα, μιας και σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα. Το 95 είχε βγάλει η Hyundai ένα κουπέ. Άμα το θυμάσαι που ήταν σαν Batmobile, το θυμάσαι. Ένα δίπορτο. Ναι. Το υπήρχε όμως και το RX7 και το RX8 που έγινε μετά που είχαν παρόμοιες καμπύλες. Άμα τα βλέπες αυτά από κάνα 500 μέτρα, 600, έλεγε δυο σπορ κόκκινα αμάξια. Άμα ερχόσουν και τα κοίταγες από κοντά, θα έλεγες ότι το ένα βγάζει 95 άλογα, έβγαζε το Hyundai. Το άλλο έχει διπλό αυτή την τεχνολογία που έχει η Mazda, βγάζει 264. Το ένα τη βγαίνει 0% σε 7 δευτερόλεπτα, το άλλο σε 17. Το μόνο κοινό δηλαδή που έχουν αυτά τα δύο πράγματα είναι ότι είναι δύο κόκκινα αυτοκίνητα. Τίποτα άλλο. Αυτά ήθελα να πω, φίλε. Για καλά, φίλε. Που με άκουσες και τσέκαρες, παρακαλώ, αυτό για το Λίβα. Δηλαδή, στο λέω επειδή ήμουν εκεί, δεν είναι κάτι που μου έχουν μεταφέρει. Ένας κοντός, δεν είναι. Ναι, ναι, ο κοντός, ο κοντός. Ναι. Τον έχω μπροστά μου, σου λέω τώρα. Έγινε, ρε. Για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Γιώργος από Σύρο, Πανιώνιος. Γεια σου, Γιώργο. Ακούω τους φίλους των αυτοαποκαλούμενων μεγάλων ομάδων να λένε ότι ο Πανιώνιος δεν βγήκε. Πέτα τον έξω! Να μην ξαναβγεί! Λοιπόν, διότι αφορούν τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να μιλήσουμε για την ομάδα μας και τη στιγμή μάλιστα που δεν προσβάλλουμε. Μπορεί να είμαστε υπερβολικοί. Ορισμένες φορές υπάρχει, είναι και το στοιχείο του πειράγματος μεταξύ Ολυμπιακών, Παναθηναϊκού κλπ. Αυτό είναι και το αλατάκι της εκπομπής. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον γερμανοτραφή κύριο καθηγητή. Είναι η τελευταία φορά, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ με όλο τον σεβασμό, που ασχολείται με το όνομά μου. Έχω πάει πάσο, έχω σεβαστεί κάποια πράγματα. Δεν θέλω τέτοιες αντιπαλότητες, δεν μ' αρέσουν. Είναι η φύση του ατόμου, δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Να περιοριστεί σε αυτά που θέλει να πει και ό,τι θέλει να πει και αν μπορεί να μην ξανασχοληθεί με το όνομά μου. Αρκετά αυτή η κατάντια. Αρκετά αυτός ο ξεπεσμός. Και σου είπα και πάλι, Γεωργίου, τα βάζω με τον εαυτό μου πώς έπεσα τόσο έξω στην εκτίμησή μου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστώ που με άκουσες, ζητάω συγγνώμη για το αντιπροσωπικού. Σου εύχομαι να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο. Για καλά. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Αλέξανδρος από Νέα Σμύρνη, Αγγλής. Έλα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, είδα το μάτς χθες. Να σου πω την αλήθεια, εγώ χάρηκα και για το πέναλτι που δώσανε στη Λάρισα και παρακάλαγα να το βάλουν, γιατί αν περνάγαμε από τη Λάρισα με αυτό το γκολ έτσι όπως πήγε και αρχίζαμε πάλι την κρίνια και τα λοιπά οι υπόλοιποι φίλαθλοι, δεν. Εγώ σαν εκτής προσωπικά θέλω όλα τα μάτια να τα παίρνουμε σωστά. Δεν με ενδιαφέρει να τα παίρνουμε ούτε στα χαρτιά, ούτε με διευθυνσία, ούτε με τίποτα. Και άμα ο ΠΑΟΚ είναι όντως καλύτερος, μακάρι να το πάρουν το πρωτάθλημα αυτοί. Δεν θα το κάνουν. Αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός δεν μας αρέσουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, η ομάδα θέλει, πιστεύω, ενίσχυση και στο επιθετικό τομέα. Είναι κουρασμένη. Έβλεπα έτσι για πλάκα στο YouTube τον αγώνα ΑΕΚ Απόλλων στο κύπελο το 7-1 και οι κάθετες πάσες, υποτίθεται το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Είχε χαθεί η μπάλα, αδερφέ. Ορίστε. Είχε χαθεί η μπάλα. Μπράβο. Υποτίθεται το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, υπάρχει λιγότερο τεχνική και περισσότερη ταχύτητα. Σε αντίθεση σε αυτό το μάτς υπήρχε πάρα πολύ ταχύτητα και πάρα πολύ τεχνική. Δηλαδή, άμα δεις ένα μάτς τώρα του ελληνικού πρωταθλήματος με ένα μάτς του τότε, σου φαίνεται fast forward το τότε. Μου λείπει η κάθε την παλιά, μου λείπει παίκτες σαν τον Κετσπάγια και σαν τον Πατέ που μπουκάρανε μέσα. Δηλαδή, είχα καιρό να δω μία φάση έκανε χτες ο Χριστοδουλόπουλος. Δεν είναι και το στυλ του παίκτη αυτό, εκεί το δοκάρι, ας πούμε, ναι. Δηλαδή, τέτοιες ενέργειες μου έχουν λείψει, ρε παιδί μου. Να μπει μέσα κάποιος να μπουκάρει, να πάρει μια πρωτοβουλία, μια ενέργεια. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι, εντάξει, έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, σίγουρα.
θέλουμε ενίσχυση. Είμαι ευχαριστημένος γενικά για τα χάλια που ήμασταν πριν κάποια χρόνια. Έχει ανέβει σημαντικά η ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους. Γιατί σκεφτόμουν για τα μάτς που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Αν το καλό σκεφτείς, γιατί ήμουν και στο γήπεδο και πανηγύρισα κτλ. Η καλύτερη ΑΕΚ της δεκαετίας, της τελευταίας δεκαετίας, κέρδισε το χειρότερο Ολυμπιακό της δεκαετίας. Οπότε ας έχουμε λίγο υψηλότερους στόχους. Γεια χαρά, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, σε ευχαριστώ και εγώ, γεια. Έλα. Γιώργο. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέτρος από Λίβολη. Ναι. Παναθηναϊκός και Αρίων, όπως είχαμε πει και πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είπες αγνώσεις, είπα ρομαντικός εγώ για τον τρόπο που βλέπω πλέον τον Παναθηναϊκό που άλλαξε λιγάκι. Και έρχομαι αρχικά να ρωτήσω ότι έχει καταλάβει κανείς ότι είναι εβδομάδα ντέρμπι αυτή. Μα δεν είπα τον προηγούμενο στον Θεοδωρή και. Ναι, βλέπει καθόλου, ας πούμε, πότε θυμάσαι εσύ πάλι, ακόμα και αδιάφορο με τα βαθμολογικά. Να παίζει τώρα, δηλαδή, εγώ που έχω ζήσει να πούμε τόσα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και το ανάποδο. Και θυμάμαι τι γινόταν δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν. Πάνω αυτά τώρα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί και σύν της άλλης. Δεν υπάρχει πλέον, δεν βλέπεις ότι. Οκ, okay, είναι ένα αποτέλεσμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, μιλώντας και με ένα φίλο, του λέω ότι δυο μάτς με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Και τώρα να το πάω και οπαδικά. Θέλω στο Φάληρο να μην χάσω. Ξεκάθαρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα και επειδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, αποτελεί ομάδα που. Θα κρίνει ίσως με τα αποτελέσματά του. Και τους στηρίζουμε. Ακριβώς. Θέλω να μην χάσω το Φάληρο. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός, όχι για τίποτα άλλο. Για καμία άλλη αντιπαλότητα. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός, δεν θέλω να χάσω το Φάληρο. Δηλαδή να διαμορφώσω ναι μεν κορυφή και να διαμορφώσω σωστά. Και από τα μάτς που παίζει ο Παναθηναϊκός, αν και φέτος είναι καλύτερος εντός έδρας. Πιο πολύ από όλα τα ντέρμπι φοβάμαι μόνο το εντός έδρας. Και όχι λόγω καλών σχέσεων που μπορεί να υποθέσουν κάποιοι, λόγω ποδοσφαίρου. Νομίζω μπορεί να χτυπήσεις Ολυμπιακό και ΑΕΚ, όχι να. Δεν σου πω θα κερδίσεις. Χι. Να σου θυμίσω νομίζω κάτι. Ότι μπορείς, δεν μπορείς πάω έτσι πως παίζει. Άκουσε με. Σαν και σήμερα, ο Παναθηναϊκός μέσα στο Φάληρο, σούπερ αουτσάιντερ, σούπερ φαβορί Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 3-0. Σαν και σήμερα. Α, ναι, καλά. Λες με τα τέτοια, το πρόσφατο. Ναι, με τον Μπέργκ και τα λοιπά. Πράνιτ με και λοιπά. Ψάκι σήμερα ήταν αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι καλά κι εγώ. Και κάποιοι είχαν γίνει πλούσιοι στο στοίχημα. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεσαι. Εδώ, για λέγε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω. Ο Σαββίδης είναι από το 2012 στο ΠΑΟΚ, 6 χρόνια. Ναι. Έχει φάει μείον 15 βαθμούς, 18 και κλεισμένο το θηρόν με τα ευρωπαϊκά. Πρώτον. Δεύτερον, βάζεις γιατρό του αγώνα υπάλληλος. Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται. Και ο ΚΑΠ λέει μείον 3. Αυτό για μένα σημαίνει ανοργάνωτη διοικητικά ομάδα. Το ανοργάνωτη διοικητικά ομάδα. Το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα φέτος. Καλή ομάδα. Ποδοσφαιρικά έχει καλή ομάδα. Του δόθηκε ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα. Σπρώχνοντας η διαιτησία φανερά και η κυβέρνηση από διάφορα πόστα και ενέργειες που κάνει. Εντάξει, μάλλον πάει γι' αυτό λοιπόν. Που είπαν ότι δεν πήγε χθες ο Ολυμπιακός να εκδικάσει την υπόθεση. Ναι. Δεν πήγε ο Λίβας. Δεν πήγε ο Λίβας, δεν πήγε και ο Δημαρκόπουλος. Το διάβασα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το μείον 3 που κινδυνεύει. Κινδυνεύει και το μείον 3 για τις συμπλοκές που γίνανε με την αστυνομία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε συμπλοκές με την αστυνομία. Έφαγε μείον 3. Δίκαιος. Δίκαια. Έφαγε. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός για μένα το έκανε αυτό τακτικά για να δούμε τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ. Θα φάει και τις μείον 3 και τις συμπλοκές. Γιατί άμα δεν φάσεις μείον 3, μετά δεν μπορείς το Ολυμπιακό στην έφεση να μην το εξαλείψεις που δίκαια τις έφαγε. Θα λέω δίκαια. Δεν μπορεί μετά να μην το εξαλείψεις. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός για μένα τακτικά το πήγε το θέμα. Όσο για τον Καγκάτση, καλά βρίσκουν οι άλλοι εκεί πέρα, σαν οι δάδες, όλοι αυτοί κάτι